Εδώ είμαστε. Καλή χρονιά σε όλους. Ευτυχισμένο το 2018. Εδώ είμαστε μαζί με Σταμάτη Μουρελή. Καλή χρονιά, Σταμ. Καλή χρονιά, υγεία, τύχη. Τα δύο βασικά. Υγεία και τύχη. Υγεία αυτά. Και τύχη, τα άλλα, βασικά. Τα γύρω-γύρω. Εντάξει. Ναι. Υγεία και τύχη. Έρχονται. Με, η υγεία είναι το πολύ βασικό. Ναι, τα άλλα έρχονται. Η αλλά, τύχη αλλά. Είναι κάτι σημαντικό. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Είναι κάτι σημαντικό. Παίζει ρόλο, παίζει ρόλο. Αυτό που λένε, γύρω μετά. Το άστρο να έχει, να έχει ένα άστρο. Ναι, τα άλλα γύρω-γύρω άπτονται αυτών των δύο. Τη υγεία. Καλά γίνονται. Ναι. Αυτά που λένε, α πούμε, κάτι, αυτά που λένε ευτυχίες, ιστορίες, αυτά. Εντάξει, όλα καλά είναι αυτά. Αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κυνηγήσει κι εσύ, μπορεί να το παλέψει. Χωρίς υγεία δεν μπορεί να έχει ευτυχία. Έτσι, τα κλασικά αυτά. Έτσι. Υγεία, παιδιά, υγεία, να είμαστε γεροί. Να αγαπάμε τον μπάσκετ πάνω απ' όλα. Έτσι. Το άθλημα που έχει δώσει μεγαλύτερες χαρές μαζί με το πόλο. Από τα ομαδικά αθλήματα στην Ελλάδα μας. Έτσι, για να μην ξεφεύγουμε κάποιοι. Στη σειρά δεν έχει άδικο. Έτσι, όπως το λέω, άμα το δεις. Έτσι, ναι, φίλε. Έτσι. Πρώτα είναι το μπάσκετ, μετά είναι το πόλο. Έτσι. Έτσι. Καλά, εντάξει. Το γύρο του 4, ρε φίλε, είναι μία επιτυχία. Εντάξει. Πολύ μεγάλη. Να το κρατήσουμε αυτό κάνα δύο αιώνες ακόμα. Κάνα δύο αιώνες. Να το κρατήσουμε ακόμα, εντάξει. Πήρες μία φορά το γύρο, εντάξει, ρε φίλε. Το έχει πάρει και η Δανία, το έχει πάρει και το έχουν πάρει και πολλοί. Εντάξει, τελικό παγκοσμίου πήγες ποτέ? Όχι. Και ούτε θα πας. Α, μπράβο. Είναι λίγο δύσκολο. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Να αγαπάμε τον μπάσκετ λοιπόν, γιατί εδώ είμαστε μπασκετική εκπομπή. Έτσι, γενικά τον αθλητισμό, αλλά κυρίως τον μπάσκετ. Να προσέχουμε λίγο γενικά, γιατί από χθες υπάρχει λίγο μια σεισμική δραστηριότητα την οποία και εγώ πριν την πήρα χαμπάρι, γιατί νομίζω ότι και πριν. Έκανε και σήμερα. Και περίπου πριν 20 λεπτά, 3,9 από ό,τι με ενημέρωσαν. Εγώ να πω την αλήθεια. Κατάλαβα και εγώ που ήμουν μέσα. Δεν καταλαβαίνω πολύ τους σεισμούς. Ούτε και εγώ. Τον πρωινό τον κατάλαβα. Τον πετάρι. Όχι, εγώ τον πρωινό δεν τον κατάλαβα γιατί κοιμόμουν. Τώρα πριν που ήμουν μέσα, ένιωσα κάτι περίεργο. Και η Αναστασία μου λέει κουνήθηκες. Λέω νομίζω πως ναι. Και τελικά είναι 3,9. Οπότε κάτι έχει ξυπνήσει εκεί πέρα κοντά στη Δοϊράνη από ό,τι έβλεπα το πρωί. Είναι λίγο. Εντάξει, να είμαστε λίγο, παιδιά, να ετοιμαστούμε. Εντάξει, καλώς. Δηλαδή, πάντα πρέπει να έχεις το access σε αυτές τις τσάντες τα σχετικά, τα περίεργα. Πάντα πρέπει να τα έχεις έτοιμα. Χωρίς να χρειάζεται. Σωστά. Αλλά να έχουμε λίγο το νου μας. Εντάξει, τώρα. Για εμάς παλιότερος και εγώ πολύ μικρός είμαι το 78, από την αλήθεια. Λίγα θυμάμαι ελάχιστα από εκείνη την ιστορία που ήταν ο μεγάλος με τότε που έτρεχε όλη η πόλη γενικά. Αλλά εντάξει. Μπήκε λίγο δυνατά το 18. Έτσι δυνατά και αρνητικά. Έτσι, γιατί χθες είχαμε και την απώλεια του Φορτέ. Ναι, αίρεση. Από όσον αφορά από εμάς, ένας άνθρωπος του μπάσκετ, ο οποίος έπαιξε και στην Ελλάδα, στο Ηράκλειο. Έτσι ήταν αρκετά αγαπητός γενικότερα. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο έχουμε την απώλεια και του Ευγένου Γκέραλτ. Πάρα πολύ συμπαθή. Και του Ντούσαν Μιτόσεβιτς. Πάρα πολύ δηλαδή, Μιτόσεβιτς, Ναι, το 18 μπήκε. Πολύ στραβά πραγματικά από αυτό το κομμάτι. Έτσι, ας ελπίσουμε να μην έχουμε κάτι άλλο, κάποιο άλλο τέτοιο νέο, δηλαδή από οποιοδήποτε χώρο γενικότερα. Έτσι, είτε πάσχει είτε ποδόσφαιρο απλά τώρα. Ο Φορτέ είχε έρθει. Πότε είχε παίξει ο ΠΑΟΚ με τη Λιμό στο Γιώργο, πριν 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Ως πρόεδρος της Λιμός ήταν πάρα πολύ συμπαθής τύπος. Και είχαν έρθει εδώ πέρα έτσι, η αντιπροσωπεία της διοίκησης, είχαν ξεναγηθεί και στο Παρατάκι έτσι, και στο μουσείο μέσα και ήταν ένας πολύ συμπαθής και χαμογελαστός τύπος και όμως 47 ετών, νομίζω ανήμερα ανήμερα της πρωτοχρονιάς, από καρδιακή προσβολή έφυγε και κάπου έβλεπα σήμερα ότι η Λιμός θα αλλάξει το όνομα του γηπέδου της. Η Λιμός παίζει στο Μπομπλάν, καλά θυμάμαι. Νομίζω ναι, στο Μπομπλάν. Που είναι ένα πολύ έτσι ιστορικό γήπεδο και είναι για όλους τους μπασχετικούς και ειδικά τους παλιότερους θα θυμούνται ότι είναι με αυτό το παρκέ το πιο σκούρο, αν το θυμάμαι και εγώ καλά. Δεν είναι εκείνο το κλασικό παρκέ που ξέρουμε. Είναι ένα πιο σκούρο και είναι πιο έτσι ιδιαίτερο. Και διάβαζα κάπου ότι η Λιμός θα το μετονομάσει σε Φρεντερίκ Φορτέ, 47 ετών. Δεν ξέρω αν ήταν και τώρα πρόεδρος. Νομίζω ότι ήταν και τώρα πρόεδρος της Λιμός. Ήταν ενεργός στο μπάσκετ. Έτσι ήταν ενεργός. Ναι. Πραγματικά. Ωραίος τύπος, χαμογελαστός. Ας αφήσουμε τώρα τα αρνητικά. Μας πήγαμε λίγο στα αρνητικά γιατί ξεκινήσαμε με ευχές και πάντα ξέρω ότι ξεκινάς με ευχές, θυμάσαι και αυτά. Ναι. Τα περίεργα. Εντάξει. Είπαμε το 19, παιδιά, να έρθει. Το 18, εγώ που χωρίσα πολύ, στο 19 πήγα. Δεν πειράζει. Το 18 να έρθει όπως, να πάει όπως το θέλετε. Έτσι, για μπασκετικά μιλώντας, να δούμε λίγο καλύτερες μέρες στην μπασκετική Θεσσαλονίκη.
Έτσι δηλαδή, να δούμε έναν Ηράκλη στην Α1, να δούμε ένα ΠΑΟΚ σε καλύτερο επίπεδο παντού και γιατί όχι και με έναν επενδυτή. Έτσι, με έναν άνθρωπο που να μπορεί να δίνει, να δώσει λεφτά για να ανέβει κάποιο επίπεδο ΠΑΟΚ. Έτσι. Και βέβαια στον Άρη να δούμε και εδώ να λύνουν τα πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν. Οικονομικά, διοικητικά, όχι τόσο πλέον αγωνιστικά, όχι ότι επειδή κέρδισε τα τρία ο Άρης λύθηκαν όλα. Έχει ακόμα πολλά να διορθώσει ο Άρης, έτσι και να πάρει και πέρασε και τα σχετικά. Αλλά νομίζω το βασικό είναι να βρεθεί λύση στο οικονομικό διοικητικό πρόβλημα και του Άρη. Έτσι, να δούμε κάτι καλύτερο το 18 μπασχετικά. Νομίζω ότι πολύ το έχει ανάγκη. Να δούμε. Θα μου πει τίτλο δεν μπορεί να δει, γιατί οι ομάδε μα δεν παίζουν στο κύπελο Ελλάδα για παράδειγμα, ούτε πρωτάθλημα μπορούν να πάρουν. Ούτε τον μπάσκετ, την μπάσκετ, okay. Ο Champions League μπορεί αλλά... να χτυπήσει. Μια πορεία σαν την προπέρσινη του Άρη. Δεν έχει χτυπήσει τίτλο, αλλά yeah. Έφτασε στον ημιτελικό τον Παναθηναϊκό να το παίζει πέμπτο μάτς. Εντάξει. Και αυτό κάτι ήταν. Μπορεί να μην ήταν τίτλο, αλλά ήταν κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Γιατί όπω είναι το μπάσκετ, η αλήθεια είναι ότι μπορεί οι ομάδε να πετυχαίνουν κάποια πράγματα, αλλά επειδή αυτά τα πράγματα δεν είναι τίτλοι, να μην μένουν και να μην τα θυμούνται περισσότεροι, αλλά είναι σημαντικά. Είχαμε και αγωνιστική το Σαββατοκύριακο. Κανονικά. Είπαμε ότι οι διακοπέ του μπάσκετ ήταν τα Χριστούγεννα. Τις παραμονές της Ποτοχρονιάς και κανονικά αγωνιστική. Καλό αποτέλεσμα για τον Άρη και καλή εικόνα νομίζω για τον Άρη στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Ναι. Κόντρα στα όντως πολύ με πολύ κακή εικόνα Τρίκαλα παρά και τις όποιες αλλαγές κάνανε. Ήταν του ΠΑΟΚ στο Λαύριο απέναντι σε μια ομάδα η οποία ήταν πολύ καλύτερη από αυτόν. Το Λαύριο θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε αρκετά και για αυτό το παιχνίδι. Μετά το διάλειμμα, με αφορμή μάλλον αυτό το παιχνίδι. Ένα Λαύριο που... Νομίζω είναι ότι ομάδα, αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το Λαύριο, αν πούμε ότι είναι τέσσερις ομάδες τώρα που μιλάμε για την τρίτη-τέταρτη θέση, δηλαδή η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, το Λαύριο και ο Προμηθέας, αυτή τη στιγμή νομίζω το Λαύριο είναι σε καλύτερη κατάσταση και από τις τρεις, και από τις άλλες τρεις. Έχει πολύ καλούς Αμερικανούς, δεν έχει καμία πίεση. Δεν ξέρω αν στην πορεία της σεζόν και αν αυτό το οποίο το έλεγα για τον Προμηθέα, δηλαδή αν κάνει μια-δυο ήττες και το πάρει από κάτω, ναι, και αν είναι, έχει και στόχο έτσι να κοιτάξει παραπάνω. Το δύσκολο για αυτές τις ομάδες. Ναι. Δεν μπορούν να διαχειριστούν πολλές φορές ένα κακό σερί. Αυτό. Γιατί το είδαμε και με τον Προμηθέα να γίνεται που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Με εκείνο το 6-1 και τον έχει πάρει από κάτω πλέον και έχει τρεις συνεχόμενες ήττες. Έχασε και από τον Κόρυβο στην Αμαλιάβα το Σάββατο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε μέτρια εικόνα. Νομίζω ότι όσο το παιχνίδι ήταν σε διαφορές που παίζεται, είχε πολύ μεγάλο εκνευρισμό από τις αποφάσεις των διαιτητών. Των τριών οι οποίοι κάνανε επιστημονική διαιτησία. Επιστημονική. Από εκείνες οι αιτησίες, ξέρεις που, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να φωνάξεις. Δηλαδή δεν έχει γίνει κάτι χοντρό. Ναι. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο σφυρίζουν οδηγεί το παιχνίδι σε μια εξέλιξη. Όπως ήταν αυτή που εξελίχθηκε. Τώρα, βέβαια, από ένα σημείο και μετά, όταν το μάτς έχει φύγει στους 20 και στους 22 πόντους και στους 24, δεν μπορείς να μείνεις στην αιτησία. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι πάω, έχασα από αυτό. Αλλά σίγουρα όσο το μάτς πεζότανε, δηλαδή μέχρι την τρίτη περίοδο θα πω εγώ. Οι αποφάσεις τον εκνεύρισαν πάρα πολύ και όχι άδικα αρκετές από αυτές. Ήταν από αυτές τις αποφάσεις που όποιος είναι μπασκετικός και καταλαβαίνει τη βλέπει, και είναι σημαντικό αυτό, να βλέπεις κάτι και να το καταλαβαίνεις, έβλεπε ότι πήγαινε προς ένα σημείο το παιχνίδι και έτσι το Λαύριο έφτασε σε μια άνετη νίκη και ο ΠΑΟΚ έκανε ένα πισωγύρισμα, θα το πω εγώ. Σωστό. Ναι, όχι, έμοιαζε αρκετά με εκείνο το μάτς που ήταν στα Τρίκαλα. Αν και νομίζω ότι το Λαύριο είναι καλύτερη ομάδα. 100%. Είναι από αυτά τα μάτς που λέγαμε και μέσα στην εβδομάδα, την προηγούμενη, ότι είναι πολύ απαιτητικά. Πολύς ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι δύσκολα παιχνίδια. Αλλά όταν τα βλέπεις να γίνονται, μπορεί να καταλάβουν οι περισσότεροι ότι. Εγώ λέω ότι κάτω από τους δύο. Οι αποστάσεις των άλλων 12 είναι πολύ μικρές και ειδικά από φέτος που έχουν 6 ομάδες, 6 Αμερικανούς ναι, όλοι. Δεν είναι κάτι τρομερό φοβερό. Ναι. Αυτό με τους 6 Αμερικανούς έχει δώσει τη δυνατότητα στις μικρότερες ομάδες
να, εφόσον βρουν κάποια καλά, κάποιους καλούς παίκτες, να μειώσουν τη διαφορά σε σχέση με τις μεγαλύτερες, πιο οικονομικά δυνατές ομάδες. Mm-hmm. Και αυτές βέβαια που έχουν λεφτά, όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Προμηθέας, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. βλέπουμε κατευθείαν πήρε από την αγορά παίκτες καλούς. Ναι. Έτσι που του βγήκαν βέβαια κιόλας. Γιατί και ο Άρης πήρε παίκτες καλούς, αλλά δεν του βγήκε ναι. η όλη ιστορία. Ναι. Είναι, νομίζω από αυτό που είπες ότι οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Πολύ, πολύ μικρές. Πολύ μικρές. Έτσι, δηλαδή είναι το παιχνίδι. Δηλαδή τώρα πρέπει να δεις τι γίνεται. Ο Άρης μου κέρδισε στο Λαύριο. Ο Άρης έκανε τον Πάοκ. Ο Πάοκ κέρδισε το Λαύριο. Δηλαδή βλέπεις ότι οι διαφορές δεν είναι κάποια ομάδα που θα φύγει. Ανέφερε στον Άρη, ας πούμε, τη χρονιά την πρώτη του Λάσκα, ας πούμε, που έκανε μια απορριακή. Ο Άρης mm-hmm. αυτά τα μάτια καθάριζε. Αυτή ήταν η διαφορά του σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ναι. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Ούτε η ΑΕΚ το κάνει αυτό. Έτσι, ούτε όχι, η ΑΕΚ το κάνει στο βαθμό. Οι έξι Αμερικανοί έχουν κάνει. Έχουν κλείσει την όποια ψαλίδα μπορεί να υπήρχε εκτός των δύο. Έτσι, μιλάω για τους 12. Δεν βάζουμε στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Που και πάλι ο Παναθηναϊκός στον Κολοσσό με τύχη νίκησε. Δηλαδή έφτασε πολύ κοντά ο Κολοσσός στο να τον οδηγήσει την πρώτη του ήττα. Έχασε από ένα χαμένο lay-up του Γκρίφιν, ο οποίος μέχρι εκείνο το σημείο έβαζε τα πάντα. Δηλαδή 40, και έχασε το lay-up περίπου 25 δευτερόλεπτα πριν το τέλος για να περάσει μπροστά ο Κολοσσός. Ήταν καλύτερος ο Κολοσσός στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε ότι με τους 6 Αμερικανούς που έχουν φέτος όλες οι ομάδες και το ατομικό ταλέντο που διαθέτουν διάφοροι Αμερικανοί, οι 12 είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή, ας πούμε, ο Γκρέι στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ το Σάββατο, του Λαβρίου στο πρώτο ημίχρονο, σε κάποια φάση έβαζε τα πάντα. Με παίχτη επάνω του, με άμυνα από τα 7, από τα 8 μέτρα, έβαλε 5 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό δεν μπορείς να το. Όσο και να προσπαθείς να το διαβάσεις, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Και ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο να αντιμετωπίσει το Λαύριο. Ο Κόρυβος νίκησε τον Προμηθέα, έχοντας έτσι πάλι αυτούς τους δύο Αμερικανούς που έχει, τον Πόσλεϊ και τον. Πώς το λένε τον άλλο, ρε. Ο Πόσλεϊ και ο. Το θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται το όνομα. Πάλι έτσι σε καλή ημέρα. Γενικά το βλέπουμε ότι. Και το καταλαβαίνουμε κιόλας πλέον, γιατί έχουμε δει σχεδόν το μισό κομμάτι της σεζόν. Πλησιάζουμε προς το τέλος του πρώτου γύρου. Ότι αυτά τα παιχνίδια τα περισσότερα είναι κλειστά. Είναι μάτς τα οποία θα κριθούν. Είτε σε κάποια σουτ, είτε λίγο πριν το τέλος. Και δεν κάνει καμία εντύπωση για όσους, ξαναλέω, καταλαβαίνουν ότι βλέπουν και ξέρουν το επίπεδο της Α1 και το πώς είναι η κάθε ομάδα. Δεν κάνει καμία εντύπωση αν το Λαύριο κερδίσει τον ΠΑΟΚ 90-72. Είναι μικρές διαφορές. Νομίζω ότι αυτή η αγωνιστική τελευταία του 17 μας έδωσε λίγο μια εικόνα το τι θα ακολουθήσει το 18. Έτσι που δεν περιμένουμε βέβαια ανταγωνισμό στα ψηλά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και είναι το θλιβερό της υπόθεσης, το άσχημο της υπόθεσης, ότι πάλι δεν θα δούμε κάτι διαφορετικό, δηλαδή mm-hmm. από τους δύο. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον ότι κάτω βλέπουμε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Ναι. Ευχής έχω φυσικά είναι αυτός ο ανταγωνισμός να αυξηθεί. Θα είσαι 14 ομάδες. Έτσι, αλλά για να γίνει αυτό. Εντάξει, θέλουμε πολλή δουλειά, πραγματικά. Και mm-hmm. αυτό είναι αυτό που είπαμε και πριν, Νικό, ότι για να γίνει αυτό, δηλαδή για να χτυπηθεί το δίδυμο της κορυφής. Πρέπει από κάτω το 18 να τους βρει καλύτερα. Και αν βάλουμε ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, έχει έναν άνθρωπο που βάζει χρήματα, έτσι, αν ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, βρει έναν τέτοιον άνθρωπο να βάζει χρήματα όπως είναι ο Αγγελόπουλος, mm-hmm. έτσι, στην ΑΕΚ, mm-hmm. μπορεί, αν όχι του χρόνου, έτσι, για να μην προτρέχουμε και λέμε διάφορα, και γιατί και στον ΠΑΟΚ παλιά έχουν ακουστεί αυτά από παράγοντες που ήρθαν σε μια χρονιά και λέγανε θα πάρουμε αυτό και θα κάνουμε εκείνο και τελικά φύγανε με χρέη νύχτα. Mm-hmm. Ας βρεθεί ένας άνθρωπος π.χ. έτσι για τον ΠΑΟΚ τώρα, για τον Άρη π.χ. έτσι, εφόσον βλέπουμε ότι ο Νίκος Λάσκαρης δεν μπορεί να προχωρήσει το καράβι, για να μπορέσουμε στο 19, στο 20 να δούμε κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή θα δούμε έναν ανταγωνισμό τώρα, όπως είπες, από το 4-5 θα σου πω και κάτω. Και εντάξει, ο Πανιώνος θεωρώ ότι την επόμενη αγωνιστική που είναι το κρίσιμο παιχνίδι με τον Άρη, αν τυχόν το χάσει, νομίζω ότι τελειώνει η χρονιά για τον Πανιώνιο. Αλλά ευχής έργο είναι το 18 να δούμε αυτό, να δούμε βήματα μπροστά για τις ομάδες μας. Έτσι, να επιστρέψει φυσικά ο Ηράκλης, που εδώ από την εκπομπή το έχουμε ξαναπεί και προσπαθούμε να προβάλλουμε τον Ηράκλη όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι, αλλά αυτό δηλαδή, ας έρθει ένας, δεν θα πω λεφτάς, ένας άνθρωπος που να μπορεί να δώσει χρήματα στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, να γίνουν σωστές κινήσεις, μελετημένες, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το πόσο
μελετημένες γίνονται οι κινήσεις. Γιατί κάποιος μάθει με λεφτά και να φορτωθεί σπαλτά και το Φλεβάρι να τα πετάς. Mm-hmm. Το Δεκέμβρη μάλλον και το Φλεβάρι είναι πολύ μακριά από το Φλεβάρι. Έτσι και μετά να μην γίνει τίποτα. Το έχουμε δει πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, μια που ξεκίνησε η να πούμε λίγο τα αποτελέσματα. Ναι, ναι. Που είχαμε τελευταία αγωνιστική του 17, τη 10η αγωνιστική. Λαύριο πάω 90-72. ΑΕΚ Γυμναστικό 106-79. Ρέθινο Κίμη 83-73. Κόρυρο Ομιθέα 78-71. Αυτό είναι που λες, που δείχνει ότι οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες. Ναι, έτσι δηλαδή ο Προμηθέας ήταν το φαβορή με το μάτς και έχασε. Άρης Τρίκαλα 82-63. Ολυμπιακό Πανιώνιο 87-65. Κολοσσός Παναθηναϊκός, εδώ ήταν τέρμπι 71-72. Έτσι. Τυχερός Παν. Τυχερός Παν. Πολύ ντέρμπι. Γενικά ο Κολοσσός εντός είναι δυνατός. Έτσι. Ίσως ήταν και το χριστουγεννιάτικο και το κλίμα που επηρέασε. Λοιπόν, τυχερός Παναθηναϊκός και βέβαια όταν ο Κολοσσός πήγε καμιά 10 πόντους πάνω. Εντάξει, και μια τεχνική ποινή πιο εύκολα στον Κολοσσό. Ναι. Και ένα διαφορετικό φάουλ πιο εύκολο. Ξεστή, έτσι πως είναι βέβαια τα μάτια. Δεν επηρεάζεται ο Παναθηναϊκός. Όχι, όχι. Πρώτος, και να έχανε το παιχνίδι δεν έγινε κάτι. Πρώτος λογικά στην κανονική περίοδο θα είναι πρώτος κατά 99%. Δηλαδή. Ναι. Έτσι, αλλά λες γιατί να δώσει μια τεχνική ποινή. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, βαθμολογία Παναθηναϊκός έχει 20 βαθμούς αίτητος, 10-0. Ολυμπιακός 17, Λαύριο. Ο Ολυμπιακός 18, Λαύριο 17. Έτσι, έκπληξη μέχρι στιγμής του παραδείγματος, χωρίς καμία αμφιβολία. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 16 μαζί με τον Προμηθέα και την ΑΕΚ. 15 για τον Κολοσσό και από εκεί κάτω έχουμε ένα γκρουπ ομάδων με 14 βαθμούς που είναι το Ρέθυμνο, ο Γυμναστικός, ο Κόρυβος και ο Άρης. Η Κίμη 13, Τρίκαλα 12, Πανιώνας 11. Έτσι, βλέποντας μια τη βαθμολογία, φαίνεται κάπως να έχουν ξεχωρίσει τα δύο γκρουπ. Κάπως. Ναι. Δεν θα πω ότι ολοκληρωτικά. Ναι. Έτσι, δηλαδή το γκρουπ Λαύριο, ΠΑΟΚ, Προμηθέα, ΑΕΚ εκεί 17-16. Εμένα μου δείχνει ότι έχει ξεχωρίσει. Ότι δηλαδή αυτή θα είναι η τετράδα που θα παλέψει για το 4-6. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε τις άλλες ομάδες από το 14 και κάτω, δηλαδή Ρέθυμνο, Γυμναστικός, Κόρυβος, Άρης, Κίμη και τα Τρίκαλα που είναι στους 12. Οι οποίοι τα 14 σίγουρα έχουν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και θα παλέψουν για την είσοδο στα play-off. Ό,τι μπορεί να έχει όφελος αυτό, γιατί θα πέσουν πάνω στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Έτσι, αλλά δείχνει ότι οι διαφορές είναι και μικρές και κάπως. Έτσι νομίζω ότι έχει ξεχωρίσει ένα γκρουπ. Εγώ αυτό πιστεύω. Και δες τώρα, επόμενη αγωνιστική έχει Τρίκαλα Ρέθυμνο το Σάββατο. Παίζει ο Φάρος με το Λαύριο. Η Κίμη με τον Κολοσσό. Ο Πανιώνιος με τον Άρη. Αυτά τα μάτς είναι Σάββατο. Όπως και το Προμηθέας ΑΕΚ επίσης. Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Και το πρόγραμμα κλείνει επίσης την Κυριακή το απόγευμα. Το Παναθηναϊκό υποδέχεται τον Κόρυβο. Αν εξαιρέσει το Παναθηναϊκό Κόρυβο. Αυτό θα έλεγα τώρα. Τα άλλα 6 παιχνίδια, εγώ βάζω και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό σε μέρα που ο ΠΑΟΚ είναι καλά. Έτσι. Derby είναι, derby είναι, παιχνίδια, είναι παιχνίδια που παίζονται derby. Όλα. Δηλαδή, σε ποιο από όλα αυτά μπορεί να πει με σιγουριά ότι θα κερδίσει ο Τάδε. Ναι, και είναι παιχνίδια που κρίνουν πολλά. Δηλαδή, τώρα π.χ. ο Πανιώνιος για μένα χάσει από τον Άρη. Θα πάει στους 12. Λογικά θα μείνει πολύ πίσω. Ναι, και νομίζω ο Πανιώνιος έχει τώρα τον Άρη και μετά έχει ένα έτσι. Ρέθυμνο Πανιώνιος, αν θυμάμαι καλά. Είναι δύο μάτς τα οποία. Μείνει πολύ πίσω αν τα χάσει τελείωσε. Έτσι, ναι. Δηλαδή, άμα χάσει από τον Άρη, νομίζω ο Πανιώνιος είναι με το μισό πόδι στην Α2. Mm-hmm. Απ' την άλλη και τα Τρίκαλα που είναι σε δύσκολη θέση. Αν κερδίσουν. Τώρα το ρέθμα, τελικός είναι αυτό το μάτς για τα τρία. Έτσι πάνε 14, αλλάζουν όλη την εικόνα τους. Ναι. Και μπαίνουν στο κυνήγι. Η Κίμη τώρα, έτσι. Η Κίμη τώρα παίζει με τον Κολοσσό και δεις και η Κίμη πάει 15. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτό το group είναι λίγο περίεργο. Λοιπόν, ναι. Θα το αναλύσουμε και συνέχεια και με τον Χρήστο Σερέλη. Ναι, 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 βεβαίως. Θα πούμε ότι καλεσμένοι σήμερα στην εκπομπή θα είναι ο Χρήστος Σερέλης από το Λαύριο και για το παιχνίδι με τον Πάο, αλλά και για την έκπληξη του Λαύριου, να είναι στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή. Και θα μιλήσουμε και με τον κύριο Γιώργο Κετσελίδη, τον άμεσο συνεργάτη του Παναγιώτη Γιαννάκη, για την νίκη του Άρη επί των Τρικάλων, αλλά και γενικά τα αγωνιστικά θέματα του Άρη, τον Προύιτ, αν πάρει κάποιο παίχτη καινούριο Άρη, επόμενη μέρα του Άρη, τι γίνεται με τον Πανιώνιο, όλα αυτά. Λοιπόν, ο φίλος του 203. Φίλος λέει, 203. Ο 203 αγαπημένο. Καλησπέρα μα κατά και στο φίλο και καλή χρονιά να ευχηθούμε. Πασχετικό Παοξή. Ναι, φαίνεται. Οι επιλογέ των κλειδών στον Πάο κλαίνει για γέλια. Χρειαζόμαστε δύο διαρροτριάρια, αθλητικό μεσούτ και κανονικό ψηλό θέση του ταλέντου. Όχι στο μπάσκετ, αλλά στο κυνήγι δενταριών. Λέω φίλο. Ρατσιστικό λίγο. Και καρουμπάλε. Τον έχει πάρει τον κρουμπάλε, δηλαδή. Τον άκουσε τον προπονητή. Τον κυριγάει. Πιστεύω 203, επειδή είσαι και πασχετικό Παοξή. Πιστεύω τον άκουσε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο Λίμπερ 1,4. Ωραία, να εξηγεί το σκεπτικό του για τον κρουμπάλε. Και τη σημασία που έχει για την ομάδα. Και η αλήθεια είναι ότι ο Κρουμπάλης στο Λαύριο ήταν κακός. Ακόμα και στα πράγματα που ξέρει να κάνει καλά, δηλαδή άμυνα, rebound, ενέργεια, ήταν κακός στο Λαύριο. Και φάνηκε πολύ περισσότερο αυτό. Για το αν θα πάρει διαρροτριάρι αθλητικό με σουτ, σίγουρα θα πρέπει να πάρει άλλον έναν Αμερικανό μέχρι το τέλος σεζόν.
Πρέπει να πάρει. Πέντε. Πρέπει να πάρει. Και έχει δύο θέσεις καινές, έτσι. Θα δούμε τι θα κάνει εκεί. Κοίτα, λοιπόν, αυτό νομίζω που έχει δίκιο ο φίλος εδώ, ότι αν μπορεί να πάρει ένα δεύτερο με σουτ, να μπορέσει, γιατί. Εντάξει, και ο Λάγκετ Τζόνς δεν το θεωρείς έτσι το σουτέρ σουτέρ, παιδί μου. Δεν είναι... Όχι, και τελευταία δεν έχει τη σταθερότητα που είχε στο ξεκίνημα τη σεζόν. Έτσι, μπορεί δηλαδή, να κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ένα τέτοιο παίχτη, άμα βρει ο Πάγου, νομίζω θα αλλάξει. Όπως επίσης όμως έχει δύο κενέσεις, οπότε θα δούμε. Ναι. Λοιπόν, επίσης μέσω του group μπορεί να μιλάμε. Έτσι, Basket City στο Facebook. Basket City, μια λέξη, το σημεκεφαλαίο. Μπαίνετε, γίνεστε μέλος. Συζητάμε και από εκεί όσον αφορά τον μπάσκετ. Λοιπόν. Πάμε στο απαραίτητο ενδυστικό διάλειμμα, επειδή δεν ξέρω εγώ, μέχρι στο Σερελί. Ναι, να αναλύσουμε το Λαύριο, το Λαύριο ΠΑΟΚ, το παιχνίδι και την πορεία της φετινής έμπληξης, όπως φαίνεται, της ελληνικής Α1. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Basket City, πάμε μέχρι και τις 10. Είπαμε κάποια πράγματα με το Σταμάτη εδώ στο ξεκίνημα για την αγωνιστική που πέρασε. Είπαμε αρκετά και για το Λαύριο ΠΑΟΚ και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο. Έτσι, ιδανικός να μας μιλήσει για αυτό το παιχνίδι από τον προπονητή του Λαυρίου, τον κύριο Χρήστο Σερέλη, ο οποίος μας περιμένει στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να τον υποδεχθούμε ευχόμενη καλή χρονιά και συλληπιτήρια για την δύσκολη στιγμή που είχε coach. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους και στους ακρότες. Όλα καλά. Καλά, καλά. Λοιπόν, εμείς είπαμε κάποια πράγματα για το παιχνίδι του Λαυρίου με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, το 90-72 δεν κάνει εντύπωση για κάποιον που το παρατήρησε, που είδε το μάτς. Δηλαδή το Λαύριο κατάφερε να επιβάλλει το δικό του ρυθμό, να πάρει την νίκη και έτσι όπως εξελίχθηκε και όλο το μάτς, να την πάρει και εύκολα. Πώς το είδατε εσείς την εξέλιξη αυτού του αγώνα? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είχαμε πει, περιμέναμε ένα δύσκολο παιχνίδι, είχαμε δει ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε ανωδική πορεία, είχαν επιστρέψει τα παιδιά οι τραυματίες, η προσθήκη του Γκος έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα και το πολύ σημαντικό στοιχείο που είχε ο ΠΑΟΚ τα τελευταία παιχνίδια ήταν πάρα πολύ, και πολύ ενέργεια, μεγάλη διάθεση, μεγάλη αποφασιστικότητα και είχα μιλήσει στα παιδιά και τους είχα πει ότι αυτό θα πρέπει να είναι το στοιχείο που θα δείξουμε εμείς, δηλαδή να ματσάρουμε σε αυτό το κομμάτι. Ίσως εκεί να τους ευνηδιάσουμε, να μην περιμένουν, ας πούμε, ότι ενδεχομένως να είμαστε και εμείς τόσο πολύ έτσι μεγάλη ενέργεια. Νομίζω και τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Κυνηγήσαμε κάθε μπάλα, κάθε rebound, κάθε διεκδικούμενη φάση. Παίξαμε αρκετά δυνατά, δώσαμε ρυθμό στην ομάδα και σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι κερδίσαμε κυρίως κατά κράτος και ήρθε αυτή η επικράτηση. Κόουτς, πιστεύεις ότι αυτή η ενέργεια που όντως όπως το λες και εσύ και την αποφασιστικότητα που έδειξε η ομάδα σου περισσότερο βγήκε γιατί εκμεταλλεύτηκε καλύτερα τα χαρακτηριστικά της και εξηγούμε. Το Λαύριο μια ομάδα η οποία βασίζεται στο παιχνίδι τους πολλούς Αμερικανούς. Έτσι. Οι Αμερικανοί της έχουν συγκεκριμένα στοιχεία στο παιχνίδι τους, έχουν αθλητικότητα, έχουν ενέργεια, αθλητικότητα. Μήπως είχε περισσότερα αυτά τα πράγματα το Λαύριο σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει έναν μεγαλύτερο ελληνικό κορμό, να το πω έτσι. Εν μέρει ισχύει αυτό. Βασικά το άθλημα είναι τέτοιο που νομίζω ότι οδηγεί είτε είναι Αμερικάνος είτε είναι Έλληνας κάποιος είτε οτιδήποτε να είναι αθλητικός και γρήγορος και γενικά τα χαρακτηριστικά αυτά να τα έχει. Αλλά αυτό που είναι και χαρακτηριστικό της ομάδας μας φέτος και γι' αυτό είμαστε και πιο καλοί από τα προηγούμενα χρόνια είναι νομίζω ότι έχουμε μια φρεσκάδα στους Έλληνες παίχτες μεγαλύτερη. Μπορεί να μας υστερούμε σε εμπειρία αλλά όχι σε αθλητικότητα και σε φρεσκάδα αυτό που σας είπα. Αυτό ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν μπει η είσοδος του Κουζέλογλου στην ουσία, χωρίς να έχει βάλει πολλούς πόντους, μας βοήθησε πάρα πολύ στον τομέα των αμυντικών rebound και στη διάθεση και στο πώς κυνηγήσαμε στην άμυνα. Που δείχνει, ας πούμε, ότι έχουμε πλέον βοήθεια σε αυτό το κομμάτι και από άλλους νέους Έλληνες παίχτες. Μας βοηθάνε πάρα πολύ στο να μην πέφτει ο ρυθμός μας. Coach, επίσης είστε μια ομάδα η οποία. Έχει 7 Αμερικανούς αν έχω μετρήσει τα σωστά. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο... Για εξήγησε μας λίγο αυτό το ζήτημα το οποίο θέλει εξήγηση γιατί όχι, είναι κάτι το οποίο είναι φοβερό αυτό που έχετε κάνει με το LAMP. Αλλά είναι καλύτερο να το ακούσουμε από εσάς. Υπάρχει ένα ζήτημα. Ξεκίνησε προφανώς η ομάδα με 6 Αμερικανούς. Ναι. Δεν ήταν ο Gray στην αρχή. Ο LAMP χτύπησε στο πρώτο παιχνίδι του κυπέλλου που παίξαμε τον Προμηθέα. Ναι. Είχε βγάλει τον νόμο του και η αποθεραπεία ήταν περίπου 4-6 εβδομάδες και με την προϋπόθεση ότι όταν θα μπει και αν μπει κανονικά σε αγωνιστικό ρυθμό επειδή ήταν δύσκολο το χτύπημα δεν θα τον ξαναβγάλει ή θα πάθει κάποια υποτροπή. Ναι. Οπότε αποφασίσαμε να πάρουμε ένα ξένο παίχτη διότι δεν ξέραμε τι θα γίνει και πώς θα αντιδράσει και σε τι κατάσταση και ο ίδιος ο παίχτης θα επιστρέψει μέχρι να δούμε τι θα συμβεί. Ο Λάμπ
γύρισε όντως τις 6 εβδομάδες, ήταν έτοιμος και είχε κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Αλλά η ομάδα κέρδιζε. Κέρδιζε και μάλιστα με μεγάλες νίκες και με μεγάλες διαφορές. Ναι. Δεν ήταν εύκολο να τον βάλουμε δηλαδή άμεσα στην ομάδα. Το συμβόλαιο του Gray που είχαμε κάνει είναι μέχρι τέλος Γενάρη με μια οψιόν για την ομάδα μέχρι τέλος του χρόνου ανάλογα τι θα γινόταν με το ΛΑΜ. Και έτσι συνεχίζουμε ακόμα και προχωράμε με αυτούς τους Αμερικάνους. Ναι. Εν τω μεταξύ όμως, για να είμαι ειλικρινής, μπορεί να έχει λυθεί και το ζήτημα αν δεν είχε χτυπήσει ο Μουρ. Σωστά. Όταν λοιπόν επέστρεψε ο ΛΑΜ, μετά από μια αγωνιστική και μάλλον συγγνώμη, πριν επιστρέψει ο ΛΑΜ να παίξει παιχνίδι, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, χτύπησε ο Μουρ. Οπότε γυρνώντας ο ΛΑΜ, ο Μουρ ήταν εκτός, άρα έμεινε ο Gray. Δηλαδή δεν ξεκίνησε η χρονιά, να το πω έτσι. Δεν αποφασίσαμε ότι θα έχουμε 7 ξένους και θα βάζουμε ανάλογα τα παιχνίδια ή ανάλογα τις αγωνιστικές θα κόβουμε κάποιον, έτσι. Ήταν έτσι η συγκυρία και στην ουσία φαίνεται σαν η ομάδα να έχει 7 ξένους. Κάποια στιγμή σίγουρα τα θέμα είναι να είναι υγιείς οι παίχτες και σίγουρα μέχρι τέλος Γενάρη πιστεύω αυτό το ζήτημα πρέπει να λυθεί και θα λυθεί με το να μείνουμε με 6 λογικά. Μάλιστα. Coach, λέγαμε εδώ πριν με τον Σταμάτο Μουρελή ότι στο πρωτάθλημα των 12, γιατί δυστυχώς το πρωτάθλημά μας έτσι είναι οι 2 και μετά είναι οι άλλοι 12. Φέτος που έχουν προσθεθεί, είχαν προσθεθεί και από το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, αλλά φέτος οι ομάδες έχουν Αμερικανούς από το ξεκίνημα. Τους συν 2 Αμερικανούς που έχουν 6 πλέον η κάθε ομάδα. Νομίζω ότι οι αποστάσεις των ομάδων έχουν μικρύνει πάρα πολύ. Δηλαδή, και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα κάθε αγωνιστική και στη βαθμολογία. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι βασικό το θέμα των 6 Αμερικανών, διότι κακά τα ψέματα είναι πιο εύκολο να αποκτήσεις Αμερικάνους καλούς παίχτες σε πιο χαμηλές τιμές παρά Ευρωπαίους, όπως είχε με το παλιό σύστημα. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι πολύ καλοί παίχτες ή παίχτες ας πούμε που θα μπορούσαν να παίξουν σε μια ομάδα σαν το Λαύριο, φέρω ένα παράδειγμα για τη δική μας ομάδα, θα κοστίζαν πολύ περισσότερο από ότι έναν Αμερικάνο που φέρουμε τώρα που μπορεί να είναι με 4 ή 5.000 δολάρια το μήνα. Έτσι έχει κάνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και βλέπουμε έτσι ομάδες από τη δική μας Προμηθέας επίσης να είναι αρκετά υψηλά και να διεκδικούν έτσι μια πολύ καλή θέση στο πρωτάθλημα. Φυσικά έχει παίξει ρόλο και η ιστορία με τον Άρη που δεν είναι στην κατάσταση που θα περιμέναμε. Θα σε ρωτήσω πολύ απλά. Το Λαύριο, πού ψωνίζει Αμερικανούς? Σε ρωτάω γιατί γίνεται η κουβέντα, μα πού τους βρίσκει το Λαύριο ας πούμε? Και δεν τους βρίσκει, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ, και δεν τους βρίσκει ο... Παράδειγμα τώρα λέω, έτσι. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Το ρωτάω, συγγνώμη σας διακόπτω, για να εξηγήσετε το πώς μπορεί να προκύψει μια επιλογή παίχτη, που στο μυαλό των περισσότερων είναι πολύ εύκολο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι. Θα είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι όλοι οι προπονητές, σχεδόν σε όλες τις ομάδες, έχουμε δει περίπου τους ίδιους παίχτες. Ναι. Οι λίστες προφανώς σωστά. Στα μάτια των προπονητών, εντάξει, περίπου έτσι, δεν μιλάω για όλους, ή κάποιες φορές κάποιες ομάδες μπορεί να πηγαίνουν σε κάτι πιο ακριβό και να μην βλέπουν αλλάξει γενικές γραμμές. Όλοι οι παίχτες που παίρνουμε στις ομάδες μας, κατά κάποια μάτια τις έχουν δει. Το ζήτημα νομίζω είναι, δύο είναι τα ζητήματα. Το πρώτο είναι να έχεις επιλέξει τον τρόπο που θα παίξεις και να καταφέρεις να ταιριάξεις παίχτες με χαρακτηριστικά που σου ταιριάζουν στην ομάδα πραγματικά. Και το δεύτερο κομμάτι είναι και το πώς η ομάδα αυτή δέχεται ή δεν έχει την πίεση στο να σου βγάλει ένας παίχτης το αποτέλεσμα. Αν φέρω ένα μικρό παράδειγμα τώρα, αφού μιλάμε για Λαύριο ΠΑΟΚ, να το πω, δεν νομίζω ότι είναι κακή επιλογή παραδείγματος χάρη ο Κρουμπάλης σαν παίχτης. Θα ήθελα να σε ρωτήσω στην πορεία, αλλά το πας από μόνος, ωραία. Ναι. Καθόλου κακή επιλογή. Απλά νομίζω ότι ένας παίχτης είναι πολύ πιο εύκολο να αποδώσει στο Λαύριο παρά στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι άλλα τα μεγέθη. Κακά τα ψέματα. Ακόμα και τρίτη να ήταν η ομάδα του Λαυρίου και το δέκατη ομάδα του ΠΑΟΚ, παραμένουν να είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Ναι. Έτσι, δεν έχει να κάνει κάτι, ας πούμε, μια χρονιά ή με μια νίκη ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Παίζουν ρόλο και αυτά, νομίζω, πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό. Coach, επειδή τον ξέρεις το Κρουμπάλι, στα δικά μας τα μάτια βλέπουμε έναν παίχτη ο οποίος κάνει καλά πράγματα που δεν φαίνονται. Δηλαδή, ναι. Ενέργεια στην άμυνα, rebound. Που κυνηγάει τον οποιοδήποτε αντίπαλο, είτε παίζει άσος, είτε παίζει 2, είτε παίζει 5, και στα καλά το χαλάει. Σε αυτά που φαίνονται, μάλλον το χαλάει. Δηλαδή, πολλές φορές ορίζει να τελειώσει μια φάση κοντά στο καλάθι, ή τέλος πάντων στην επίθεση δεν μπορεί να αποδώσει και να βγάλει πράγματα. Τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο παίχτη? Σε ρωτάω γιατί εσύ τον έφερες εδώ στην Ελλάδα, από σένα τον είδαμε πρώτα. Είναι πολύ κοντά. Αυτό που λες είναι πολύ σωστό σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Με τη διαφορά είναι ότι
μία ή δύο κακές επιλογές στην επίθεση στο Λαύρου δεν θα φανούν, διότι θα ξαναπάρει εύκολα την μπάλα ξανά και θα έχει το δικαίωμα, ας πούμε, και την ευχέρεια να κάνει τον κόσμο να ξεχαστεί. Ενώ σε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, οι δύο ή τρεις κακές επιλογές που θα κάνει, επειδή είναι ομάδα που έχει άλλες δυνατότητες, άλλους παίχτες, καλύτερο rotation και θεωρητικά και άλλοι παίχτες ακουμπήσουν την μπάλα, να το πω έτσι, και πρέπει να την ακουμπήσουν πιο ισορροπημένα, μπορεί αυτό να φανεί και να πέσει η ψυχολογία του. Εγώ νομίζω, επειδή το ξέρω πολύ καλά τον Νούς και θεωρώ ότι είναι ένα παιδί καταπληκτικό για ομάδα και χαρακτήρας αλλά και φοβερός δουλευταράς, νομίζω ότι παίζει μπάσκετ πολύ παραπάνω από το ταλέντο που αρχικά είχε για αυτό το λόγο. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμος για την ομάδα και για την ομάδα σε τον ΠΑΟΚ. Απλά επειδή κάνει πολλά πράγματα από αυτά που τα βλέπουν οι προπονητές αλλά δεν τα βλέπουν οι υπόλοιποι. Σωστά. Λιγάκι ίσως σε μια ομάδα σε τον ΠΑΟΚ που ο κόσμος έχει απαιτήσεις, που υπάρχει, ας πούμε, έτσι, είναι μεγάλη και βαριά η φανέλα, να αδικείται λίγο, να το πω έτσι. Δεν νομίζω από τον προπονητή του, για να μην παρεξηγηθεί το ή από κάποιον μέσα στην ομάδα. Το κατάλαβα, ναι. Μιλάω απ' έξω. Ναι. Coach, δέκατη αγωνιστική έχει περάσει. Το Λαύριο είναι μόνο του στην τρίτη θέση. Ναι. Είναι πιο ψηλά ο στόχος φέτος ή θα μου πεις το κλασικό ότι εμείς θέλουμε να σωθούμε και από εκεί και πέρα βλέπουμε? Όχι. Πραγματικά έτσι ξεκινήσαμε όμως. Θέλω να το πω αυτό. Αυτή είναι πάντα η σκέψη μας το καλοκαίρι που ψάχνουμε να βρούμε ξένους, ψάχνουμε να βρούμε τι κάνουν οι άλλες ομάδες που θα πάνε να σωθούν, γενικά, ξέρεις, δεν ψάχνουμε να δούμε, ας πούμε, ποιους παίχτες παίρνει ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Άρης. Ψάχνουμε να δούμε τις παίχτες και πώς πάνε να στήσουν τις ομάδες, τις ομάδες που θεωρητικά θα είχαν στόχο να σωθούν. Έτσι ξεκινήσαμε, να σωθούμε σίγουρα γρήγορα, όσο δυνατόν πιο γρήγορα, και να πάμε για το καλύτερο. Θεωρώ, εντάξει, ότι οι 7 νίκες που έχουμε κάνει είναι υπεραρκετές σε αυτό το σημείο του πρωταθλήματος για να θεωρήσουμε ότι αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί. Οπότε ναι, θα θέλαμε να, αφού πέρσι μπήκαμε στα πλοίως, να κυνηγήσουμε κάτι παραπάνω από την 8η θέση. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε ούτε να πούμε τώρα ότι θα είμαστε χαρούμενοι. Δηλαδή, αν κάνουμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος άλλες δύο νίκες και φτάσουμε σε 9 και σωθούμε, θα πούμε ότι πλέον είμαστε ευτυχισμένοι, ας πούμε, ή το καταφέραμε. Εξάλλου, νομίζω έτσι γίνεσαι και καλύτερος. Πάντα πρέπει να προσπαθείς για το καλύτερο, εννοείται. Έτσι, και το Λαύριο τα προηγούμενα χρόνια στην Α1, ο στόχος ήταν να παρέμεινε στην κατηγορία. Πέρσι, όπως είπες και εσύ, μπήκε στα play-off. Φέτος, γιατί να μην κοιτάξεις κάτι παραπάνω. Τελευταία ερώτηση. Πιστεύεις ότι έτσι θα πάει μέχρι το τέλος σεζόν? Δηλαδή, η ΑΕΚ, που εντάξει, εκεί είναι η θέση της, κάτω από τους δύο. Ο ΠΑΟΚ, ίσως ο Προμηθέας και το Λαύριο πάνω κάτω θα είναι αυτοί οι τέσσερις που θα παίξουν για το 3-4. Καταρχάς πιστεύω ότι θα είναι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Και το δεν το λέω ούτε για να πω επειδή συζητάμε, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Θέλω να πω κάτι για την ομάδα μου. Εμείς πολύ καλά έχουμε παίξει. Είχαμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να θα το χαρακτηρίσω λίγο ευνοϊκό, με την έννοια ότι είχαμε κάποια δύσκολα παιχνίδια στην έδρα μας που καταφέραμε βέβαια και τα κερδίσαμε. Και με έτσι εμφατικό τρόπο, αλλά δεν παραμένουν έτσι στην έδρα μας. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ δύσκολο δεύτερο γύρο για να μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να είμαστε στην τρίτη θέση. Νομίζω ότι θα είναι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και απλά θα υπάρχει, είναι ο Προμηθέας, εμείς που δείχνουμε ότι ενδεχομένως να μπορούμε, αλλά θεωρώ και ο Κολοσσός Ρόδου, που θεωρώ πολύ καλή ομάδα για άλλη μια χρονιά, πολύ σοβαρή, και τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα ήταν αρκετά δύσκολο, έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα για το πρόγραμμα που είχε, θα ενδεχομένως να καταφέρουν να κάνουν έτσι μια είσοδο σε μια τετράδα εκεί, σε αυτές τις θέσεις, να δυσκολέψουν λίγο αυτό το δίδυμο στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, δηλαδή στη θέση 3-4. Νομίζω ότι κάπως έτσι πάει να κυλήσουν τα πράγματα. Ο Προμηθέας μετά τις τρεις ήττες που έκανε έμεινε λίγο πίσω, με την έννοια θα τον είχα για πιο ψηλά ακόμα και να χτύπαγε την τριάδα ο Προμηθέας, αλλά θεωρώ ότι αυτές οι τρεις ήττες συνεχόμενες λιγάκι θα τον κλονίσουν και ενδεχομένως να πέσει λίγο πιο κάτω. Όχι όμως ότι θα χάσει τον δρόμο του, θα πιστεύω θα είναι και αυτός πολύ ψηλά. Δεν είναι τελευταία ερώτηση, γιατί μου έδωσε assist που πήγε τον Προμηθέα. Λέγαμε εδώ καθ' όλη τη διάρκεια από το ξεκίνημα τη σεζόν, λέγαμε τον Προμηθέα ότι τα πήγαινε πάρα πολύ καλά, ότι έχει ξεκινήσει εκπληκτικά, αλλά είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι ούτε η ΑΕΚ ούτε ο ΠΑΟΚ και μπορεί όταν του έρθει ένα-δύο στραβά αποτελέσματα να τον πάρει από κάτω. Βλέπουμε τώρα ότι έχει τρεις ήττες. Επειδή και το Λαύριο είναι κάτι ανάλογο, δεν είναι ένα ζήτημα για σας να το κρατήσετε, ξέρεις, μετά από μια-δυο είδες μπορεί να σε πάρουν από κάτω, έτσι, γιατί...
την απάντηση την έδωσε ο ίδιος. Πραγματικά αυτή ήταν η απάντησή μου. Δεν διαφωνώ. Δεν θεωρώ ότι το Λαύριο είναι κάτι διαφορετικό. Προφανώς και το Λαύριο, γιατί τώρα όλα είναι OK, έχουμε κερδίσει, πετάμε στα σύννεφα ή πετάμε όλοι, θεωρούν ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε. Η διαχείριση αυτού του ζητήματος είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, το Σάββατο κιόλας, για μένα παίζουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στη Λάρισα. Mm-hmm. Ίσα ίσα που η πορεία μας για μένα λύνει τα χέρια και το μυαλό και τα πόδια των παιχτών της Λάρισας του Φάρου, διότι δεν νομίζω κανείς να τους πει κάτι αν τελικά δεν κερδίσουν το Λαύριο με αυτή την πορεία που έχουμε κάνει. Θα είναι πιο απελευθερωμένοι, θα είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι, θα κοιτάξουν με μεγαλύτερη έμφαση και με μεγαλύτερο έτσι κίνητρο να μας κερδίσουν. Θεωρώ ότι κάθε παιχνίδι πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας και θα πρέπει στη στραβή θεωρητικά ή σε ένα κακό αποτέλεσμα να έχουμε αντίδραση ώστε να μην μας πάρει από κάτω. Δεν νομίζω ότι η φανέλα μας και η ιστορία μας είναι τέτοια που επιτρέπει φυσικασμό. Θεωρώ, παραδείγματος χάρη, ότι ο Κολοσσός Ρόδου πολύ πιο εύκολα μπορεί να ταπεξέλθει σε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή από ότι εμείς και ο Προμηθέας, διότι έχει πάρα πολλά χρόνια στην κατηγορία και έχει πάρει και ανάλογες θέσεις, ναι, σε αυτό το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, Κότς, ευχαριστώ πολύ. Εγώ καλή χρονιά να έχεις και στην προσπάθεια που κάνετε εκεί στο Λαύριο, γιατί δεν είναι μόνο το αντρικό, είσαι εκεί πολλά χρόνια. Πολλά. Ουσιαστικά εσύ είσαι που το τρέχεις, οπότε και καλή υπομονή. Να είσαι καλά, καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή χρονιά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Κότς Χρήστο Σερέλη, που μας τα εξήγησε πολύ ωραία νομίζω, και για ό,τι γίνεται μέχρι τώρα και την πορεία του Λαυρίου και το πώς εξελίσσεται και το από εδώ και πέρα, έτσι, γιατί το ρωτήσαμε και με αφορμή την εικόνα του Προμηθέα, γιατί το Λαύριο, όπως είπε, δεν είναι ομάδα που έχει έτσι, αυτή το ειδικό βάρος στη φανέλα. Μας εξήγησε διάφορα πράγματα για το από πού ψωνίζει το Λαύριο και είπε μια μεγάλη αλήθεια στα Μάνι Μουρελή, ότι πάνω κάτω αν αφήσει έξω και την ΑΕΚ, οι άλλοι 11 έχουν ένα καλάθι συγκεκριμένο από το οποίο ψωνίζουν. Δηλαδή, τον Gray, ας πούμε. Ας τον Gray έξω, τον είχε και πέρσι. Τον Wiggins που μπορεί να είχε το Λαύριο που έβαλε τους 18 πόντους με τον Πάουκ, μπορεί να τον έχουν δει άλλοι 10 προπονητές, λέω εγώ, ένα παράδειγμα. Αλλά τον πήρε το Λαύριο. Μπορεί να τον έπαιρνε ένας άλλος, το Ρέθυμνο παράδειγμα, και να μην πήγαινε το ίδιο καλά. Αλλά είναι και ο τρόπος που τα εξηγούν οι προπονητές που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θα διαβάσω τα μηνύματα το 203 που έχει να απαντήσει στον Coach Ρελ, ή μουσίγος θα έχει να απαντήσει. Το 203 και ο 402, ναι, ναι, τώρα που εύχομαστε και αυτόν καλή χρονιά. Ναι. Πάμε στο 203 πρώτα. Ναι, λοιπόν, κάτσε, περίμενε, γιατί δεν τα βλέπω καλά. Λοιπόν, ο 402 αρχικά έχει πει ότι ο Κρουμπάλι θα τέριαζε Γάντι στον Άρη. Ναι. Τέτοιο παίκτη θέλει η ομάδα από εκεί και πέρα. Αν είναι να χτίσει ομάδα με ελληνικό κορμό, Ας μην μπούμε και πάει play-off. Οκ, okay. Εξάλλου δεν έχει κάποιο νόημα, λέει. Πώς δεν έχει κάποιο νόημα, ρε φίλε, εντάξει. Εντάξει, ναι. Άμα μπει στο 7-8 δεν έχει. Ναι, σωστά. Άμα μπει στο 7-8. Και θεωρητικά, από θέμα στόχων, ότι κερδίζεις κάτι, αν μπορούμε να πούμε για το φίλο 402, αν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί, για παράδειγμα, ο Άρης, στην περίπτωση του Άρη, το να μπει στα play-off και να κυνηγήσει μια θέση, να το βοηθήσει να παίξει το χρόνο στο μπάσκετ Champions League. Γιατί ίσως αλλάξει τα δεδομένα. Τουλάχιστον έτσι πως βγαίνει, ότι του χρόνου μπορεί μια ομάδα από την Ελλάδα να πάει στα προγραμματικά και να είναι δύο. Οι ομάδες, όπως λένε από τον μπάσκετ, από το Champions League, πάνε με βάση την κατάταξη. Βέβαια, στην αρχή, όταν είχαν πάει οι ομάδες μας, είχαμε ακούσει για συμβόλαια. Εμείς, ότι έχουν κλείσει οι ομάδες μας συμβόλαια. Οπότε νομίζω ότι ο στόχος, ο μοναδικός αυτή τη στιγμή που έχει ο Άρης, αν πούμε ότι κυνηγάει τα play-off, είναι να πάρει μια θέση για να παίξει τον χρόνο στην Ευρώπη. Αν θέλει. Ναι. Έτσι, αλλά συμφωνώ και σε αυτό που λέει ο φίλος. Εγώ πιστεύω ότι και ο Κρουμπάλι θα ήταν για τον Άρη ένα ιδανικό fit. Έτσι, γιατί είναι ένα τεσάρι το οποίο μπορεί να παίξει μέσα στην ρακέτα δυνατά. Θα μου πεις, έχεις τον Τζαϊρέλ εκεί. Ναι, αλλά βλέπεις ο Τζαϊρέλ παίξει στο 5. Δηλαδή, έτσι όπως είναι τώρα το στοιχείο του Άρη, καλό θα ήταν να έχεις και το Κρουμπάλι. Έτσι, θα τέργεζε πολύ, πιστεύω εγώ, στον Άρη. Και έρχεται το 203 ο φίλος μου και λέει: αξιολογώ αυτά που βλέπω, δεν προσπαθώ να δω κάτι που δεν υπάρχει. Ο Κρουμπάλι σουτάρει σαν να πετάει δίσκο. Δεν μπορεί να σπρώξει, χώνει τα χέρια άταχτα και κάνει φάουλ. Οκ, okay, παίρνει και 5 rebound, θρίαμβος, λέει ο φίλος το 203. Ωραία, δεν μπορεί να εκτελέσει. Α, όχι, μετά λέει για το Κονιάρη. Θα τον πούμε για το Κονιάρη. Φίλε μου, 203, άκουσε και τον coach. Εγώ συνεχίζω και είμαι της άποψης ότι ο καλύτερος δημοσιογράφος του κόσμου ξέρει λιγότερο μπάσκετ από τον χειρότερο προπονητή του κόσμου. Όταν ακούμε τους προπονητές να εξηγούν, νομίζω ότι έχουν να εξηγήσουν πολύ καλύτερα από εμάς κάποια πράγματα. Εξήγησε για τον Κρουμπάλι και ο coach Ρέλης την άποψή του και έχει το ενδιαφέρον του, νομίζω εγώ, γιατί είναι άνθρωπος που έχει συνεργαστεί μαζί του, τον ξέρει για το τι μπορεί να κάνει καλά και τι όχι.
Στο άλλο που λες για τον Κόνιαρη συμφωνώ. Λέει ότι συνεχώς ανεβάζει το playmaking, όμως την εκτέλεση έχει μείνει πολύ πίσω από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να εκτελέσει γρήγορα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και τον τελευταίο καιρό ο Κόνιαρης είναι deformé, θα τον πω εγώ. Και σε πράγματα που κάνει καλά. Όχι μόνο στο κομμάτι της εκτέλεσης, το οποίο όντως θέλει βελτίωση. Ακόμα και στην άμυνα και σε θέματα συγκέντρωσης έχει θέμα εδώ το τελευταίο καιρό. Είναι deformé, ξεκάθαρα. Ο φίλος του 302, ο οποίος έστειλε και μέσα στο 203, έστειλε και αυτό στα μήνυμα, ένα ακόμα μήνυμα. Ετοιμάζεται για Θεσσαλονίκη ο κόσμος το καλοκαίρι και νωρίτερα. Χωρίς ερωτηματικό. Νομίζω ότι η σεζόν του Σερέλη στο Λαύριο αυτή είναι η 15η. Ναι. Κοίτα, να σου πω, φίλε, ότι θεωρητικά αυτή τη στιγμή ο coach του Λαύριου, με βάση την πορεία της ομάδας και τον μπάσκετ που παίζει, θα ήταν ένα από τα καυτά ονόματα. Έτσι, προπονητικά. Ναι. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά επειδή ο συγκεκριμένος coach έχει με το Λαύριο μια ιδιαίτερη σχέση. Είναι το Λαύριο, βασικά. Είναι το Λαύριο, ουσιαστικά, ναι, ακριβώς, όπως το είπε ο Νίκος. Είναι το Λαύριο. Το θεωρώ δύσκολο να φύγει. Ναι. Έτσι, τώρα προφανώς το λες για τον Άρη, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, μέχρι το καλοκαίρι πολύ πας εσύ, πολύ μακριά το πας. Αλλά πραγματικά αυτή τη στιγμή ο coach Σερέλης θα ήταν από τα καυτά ονόματα με βάση την πορεία του Λαύριο. Έτσι, αλλά όπως είπε και ο Νίκος, είναι το Λαύριο. Ασχολείται τόσα χρόνια, 15 χρόνια, με γυναικείο, ανδρικό, παιδικοφηβικά. Δηλαδή, αυτό το έφτιαξε. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει τέτοιο θέμα. Ναι. Έτσι προπονητικά. Βέβαια, για τον Άρη ήδη ακούγονται πολλά, θα τα πούμε και στην συνέχεια. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε και άλλη ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, έχουμε και μια άλλη διαβάσιμη άνθρωπο με προπονητή που έχει, ξαναλέω, οι προπονητές μπορούν να τα εξηγήσουν πολύ καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, οπότε θα πάμε τώρα σε ένα απαραίτητο δημοσιογραφικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγα μιλώντας με τον Γιώργο Κετσελίδη, τον άμεσο συνεργάτη Παναγιώτη Γιαννάκη, για το παιχνίδι με τα Τρίκαλα και για το επόμενο με τον Πανιόνιο και γενικά για την ομάδα, γιατί είχαμε και την είσοδο ουσιαστικά στο ρόστερ του Προύιτ. Λοιπόν, πάμε στο απαραίτητο δυσκολο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ πέρα, Basket City. Είμαστε μαζί από τις 8, θα είμαστε μέχρι και τις 10. Συνεχίζουμε λίγο την εκπομπή όσον αφορά την θεματολογία μας και θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον κύριο Κετσελίδη, τον άμεσο συνεργάτη του Παναγιώτη Γιαννάκη στον Πάγκο του Άρη, ένα προπονητή που τα προηγούμενα χρόνια βέβαια έχει κατακτήσει πάρα πολλά τρόπια, είτε σαν πρώτος είτε σαν δεύτερος προπονητής. Επιστρέφει στην Ελλάδα, επέστρεψε στην Ελλάδα και στον Άρη δίπλα στον Παναγιώτη Γιαννάκη, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για και το παιχνίδι με τα Τρίκαλα και τα επόμενα που ακολουθούν. Έχουμε τον κύριο Κετσελίδη τώρα στην άλλη κατηγορία. Κύριε Κετσελίδη, καλησπέρα από την εκπομπή Basket City και χρόνια πολλά, καλή χρονιά να ευχηθώ. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές σας και να ευχηθώ πρώτα απ' όλα υγεία σε όλο τον κόσμο, υπομονή και όσο το δυνατόν περισσότερα χαμόγελα, γιατί μας έχουν λείψει τα χαμόγελα, δεν χαμογελάει ο κόσμος. Έτσι ακριβώς είναι. Πάντως ο κόσμος του Άρη με το τέλος του 17 χαμογέλασε, είναι αλήθεια, γιατί το παιχνίδι με τα Τρίκαλα ήταν από ό,τι φάνηκε και από ό,τι είδαμε και με βάση την εξέλιξη του αγώνα ένα εύκολο παιχνίδι. Έτσι δεν ξέρω τι περιμένατε να πάει τόσο εύκολα το μάτς. Εμείς έχουμε πίστη σίγουρα στην ομάδα. Εντάξει, ως λίγο μας επηρέασε η ξαφνική απουσία του Γιάννη του Αθηναίου. Αλλά γενικά ήμασταν σίγουροι ότι θα κερδίσουμε. Απλώς ήταν λίγο η περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία μας είχε φορτίσει. Αλλά ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό κάποιες φορές μπορεί να λειτουργήσει και θετικά. Ξεκινήσαμε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και πίεση στην άμυνα. Βάλαμε κάποιους εύκολους πόντους στην αρχή, οι οποίοι μας δώσανε μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο να συνεχίσουμε δυνατά στον αγώνα. Ήμασταν και θεωρώ καλά διαβασμένοι και όλη αυτή τη δουλειά την οποία κάναμε στο γραφείο και στα κομπιούτερ, τα παιδιά τη βγάλανε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο μέσα στο γήπεδο. Ακριβώς. Και βέβαια με βάση την άμυνα που είναι το φετινό όπλο του Άρη, την αμυντική παρουσία, δεν φάνηκαν ούτε οι απουσίες των ξένων που δεν έχουν έρθει ακόμα στην ομάδα και σαφώς και εσείς περιμένετε κάποιους παίκτες, όπως είπατε και η απουσία του Εθνέου που είναι ένας σημαντικός παίκτης στο φετινό ρόστερ του Άρη. Έτσι. Η άμυνα δηλαδή παραμένει το κλειδί, ό,τι και να γίνει. Ναι, η άμυνα για τη φιλοσοφία του
του coach του Γιαννάκη, ο οποίος αυτός χαράζει την, και τη φιλοσοφία όλης της ομάδας, αλλά η οποία τυχαίνει να είναι και η ίδια και με τη δικιά μου όλα αυτά τα χρόνια που έλειπα στο εξωτερικό. Η άμυνα είναι μια σταθερά. Είναι μια σταθερά πάνω στην οποία μπορείς να κτίσεις. Είναι μια σταθερά η οποία μπορεί να σου δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Είναι μια σταθερά στην οποία κτίζεις. Γιατί υπάρχουν σε παιχνίδια τα οποία μπορεί να μην σου βγαίνουν τα επιθετικά σου όπλα, μπορεί να μην σου βγαίνουν τα επιθετικά σου πλάνα, αλλά η αμυντική διάθεση των παιχτών μπορεί να σε κρατάει ζωντανό μέσα στο παιχνίδι και μέσα από την άμυνα να μπορέσεις να κτίσεις και να δημιουργήσεις κάτι καλό στην επίθεση. Το ταλέντο το επιθετικό υπάρχει, αλλά επειδή ο κόουτς ο Γιαννάκης δεν είναι προπονητής της μιας αγωνιστικής και της μιας εβδομάδας, αλλά είναι γενικά άνθρωπος ο οποίος θέλει να κτίζει στη ζωή του και στην καριέρα του, έχουμε δημιουργήσει αυτή τη σταθερά με την άμυνα, η οποία μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, μας βοηθάει να έχουμε κάποια καλά αποτελέσματα, αλλά και σίγουρα δεν είναι το 100% το οποίο θα μας δώσει την πορεία την οποία αναμένουμε, ότι πρέπει να βελτιωθούμε αρκετά και στην επίθεση, είτε με την προσθήκη παιχτών, είτε με την περισσότερη προπόνηση και αυτοματοποίηση κάποιων επιθετικών συνεργασιών, οι οποίοι θα μας δώσουν κάποιους περισσότερους πόντους. Αλλά επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα για την επίθεση, ο coach δεν είναι από τους προπονητές που θέλει έναν παίχτη ο οποίος θα του βάζει 35-40 πόντους και οι άλλοι απλά να συμμετέχουν. Θέλει να γίνεται μια ομαδική δουλειά και σε κάθε παιχνίδι να υπάρχει και άλλος πρωταγωνιστής. Βέβαια, στο παιχνίδι με τα Τρίκαλα υπήρχε ένας πρωταγωνιστής ο οποίος είχε και πολύ λίγες μέρες που βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωί, το οποίος τουλάχιστον στα δικά μας μάτια το ξεκίνημά του, η πρεμιέρα του, νομίζω με ούτε 48 ώρες σχεδόν στη Θεσσαλονίκη, ήταν κάτι παραπάνω από ιδανικό, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, τον Μπρούιτ, λόγω και των γνωριμιών μου που έχω από τη χρονιά που δούλεψα στη Λιθουανία και κρατάω καλές σχέσεις, τον ψάξαμε αρκετά και είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης όσον αφορά το value for money που λέμε. Ναι. Τον έψαξα αρκετά, μίλησα με πάρα πολλούς προπονητές στη Λιθουανία, οι οποίοι σχεδόν μου είπανε τα ίδια πράγματα για την αξία αυτού του παιδιού και έτσι αποφασίσαμε και σε σχέση και με το χαμηλό κόστος της ένταξής του να τον εντάξουμε στην ομάδα. Και νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο όσο εγκληματίζεται στην Ελλάδα, όσο αφομοιώνεται από την ομάδα, θα μας βγάλει πολύ περισσότερα πράγματα. Γενικά νομίζω ότι είναι ένα καλό project, αλλά δεν θέλω να λέω πολλά. Ο χρόνος θα δείξει αν θα δικαιωθούμε ή όχι για αυτή την επιλογή. Ο coach Γιαννάκης, όταν ρωτήθηκε πριν μερικές μέρες για τα μεταγραφικά, είπε ότι εμείς δεν θέλουμε παίχτες όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Θέλουμε παίχτες που να ενταχθούν στην ομάδα, να είναι εργάτες ουσιαστικά. Κάτι τέτοιο είναι και ο Προύτ, ένας παίχτης ομάδας. Περιμένουμε κάτι ανάλογο να ισχύσει και για τις υπόλοιπες κινήσεις, γιατί ομολογουμένως ο Άρης θέλει κάποιες κινήσεις ακόμα για να καλύψει και αυτούς που φύγαν. Να περιμένουμε ίδιο στυλ παιχτών. Ίδιο ή λίγο διαφορετικό, ναι. Πάντως αυτή είναι η φιλοσοφία και αυτός είναι ο τρόπος σκέψης τον οποίο θέλουμε να περάσουμε. Να περιμένουμε ανάλογης, πώς να το πω, φιλοσοφίας, ανάλογου τρόπου σκέψης παιχτών. Σας είπα από την αρχή ότι αυτή είναι η νοοτροπία του coach. Δεν θέλει παίχτες οι οποίοι μπορούν να βάλουν 35-40 πόντους σε ένα παιχνίδι. Θέλει παίχτες οι οποίοι να μπορούν να σκοράρουν αυτό το οποίο μπορούν να σκοράρουν μέσα από τη λειτουργία της ομάδας. Επόμενο παιχνίδι για τον Άρη, αυτό κόντρα στο Πανιόνιο, που εντάξει, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο Πανιόνιος, δεν ξέρω, κατά τη δική μου εκτίμηση παίζει τη μισή κατηγορία σε αυτό το μάτς. Είναι νωρίς βέβαια, αλλά η κατάσταση του είναι σε τελευταία θέση. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, γιατί πιστεύετε, πόσο δυσκολεύει μάλλον την αποστολή του Άρη αυτό το γεγονός, ότι ο αντίπαλος
παίζει ένα παιχνίδι που εντάξει, πρέπει να το κερδίσει πάση θυσία που λέμε. Εντάξει, είναι, καταρχάς είναι άσχημο μια ομάδα σαν τον Πανιόνιο να βρίσκεται σε αυτή τη δυσχερή θέση. Και απ' την άλλη βέβαια είναι και εξίσου άσχημο το να συζητάμε ότι μπορεί ο Πανιόνιος να διεκδικεί παιχνίδι από τον Άρη. Νομίζω ότι είναι στο χέρι μας να δείξουμε από την αρχή του αγώνα ποιος, με συγχωρείτε για την έκφραση, ποιος είναι το αφεντικό σε αυτή την αναμέτρηση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τους μεταφέρουμε το άγχος και την πίεση. Αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Ο coach, ο οποίος ήρθε μετά τον coach στον Καλαφατάκη, έχει περάσει μια τελείως διαφορετική νοοτροπία στην ομάδα του και ήδη είδαμε και με τον Ολυμπιακό ότι ήταν μέχρι το ημίχρονο και κάτι παραπάνω ήταν άκρως ανταγωνιστική. Μετά ο Ολυμπιακός απλά έδειξε την ανωτερότητά του. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, το οποίο θα είναι και σε μια πολύ καυτή έδρα, όπως είναι του Πανιόνιου, αλλά ελπίζω ότι δεν θα μας επηρεάσει αυτό το πράγμα και θα μπορέσουμε να πολύ γρήγορα να βάλουμε τους δικούς μας κανόνες και τους δικούς μας όρους στο παιχνίδι. Να πούμε βέβαια ότι το επόμενο 15ήμερο που ακολουθεί για τον Άρη είναι εξαιρετικά βαρύς και δύσκολο, γιατί έχετε να πάτε στον Πανιόνιο, μεσοβδόμαδη η ομάδα πάει στη Γαλλία να παίξει με την Αντέρ και επιστρέφοντας πάτε στο Ρέθυμνο. Έτσι, δηλαδή, άσε με για αυτό το πράγμα, για αυτό το 15ήμερο. Είναι φωτιά, έτσι, δηλαδή. Μην μου μιλάς καθόλου και συγγνώμη έτσι που όχι, λίγο χάρη το λόγο, γιατί θα πρέπει να ρωτήσεις εμένα και τον Σάββατο Καμπερίδη, γιατί πρέπει να ετοιμάσουμε όλα τα σκάουτινγκ και όλα τα βίντεο. Και να συμπληρώσω, συγγνώμη, στο κοντοκόουτς, 17 πάτε και Βόνη, έτσι. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι 17 πάμε και Βόνη. Δηλαδή θα είμαστε με μια βαλίτσα στο χέρι για 4 παιχνίδια εκτός έδρας, με συνεχόμενα ταξίδια, και βέβαια εγώ με τον Σάβα θα πρέπει, ο Σάβας και εγώ και ο Σάβας θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι από την Παρασκευή σχεδόν για όλα αυτά τα παιχνίδια, γιατί μέσα στο αεροπλάνο δεν προλαβαίνεις, όπως καταλαβαίνεις, να κάνεις σκάουτινγκ. Άρα εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι σχεδόν από πολύ νωρίς. Αυτό τώρα, coach, δηλαδή είναι ένας μήνας, ένα 15ήμερο, 20ήμερο με 4 εκτός έδρας. Είναι κούραση που έχω τονίσει πολλές φορές από εδώ, επειδή έχω ταξιδέψει με τις ομάδες, ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαντάζεσαι στο φιλάθλο. Η κούραση είναι ένα μεγάλο εμπόδιο σε τέτοια ταξίδια συνεχόμενα, αναμονή στο αεροδρόμιο, το αεροπλάνο, για τους ψηλούς ειδικά είναι ακόμα πιο δύσκολα. Έτσι. Τι πιστεύεις, coach, ότι πρέπει να κάνει η ομάδα για να μπορέσει να βγει από αυτό το σκόπελο με ένα θετικό απολογισμό? Τίποτα, είναι σωστή, απλά να γίνει μια καλή διαχείριση και των παιχτών και του χρόνου και της ενέργειας που θα βγάλουν οι παίχτες. Και ο Άρης δεν έχουμε αυτή τη στιγμή το περιθώριο να βάζουμε προτεραιότητες στα παιχνίδια μας. Ο coach θέλει πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και θέλουμε όλα τα παιχνίδια, αν είναι δυνατόν, να τα κερδίσουμε. Αλλά όπως είπατε και εσείς, πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ κουραστικό και είναι πολύ εύκολο για τον κόσμο που κάθεται στο σπίτι του, στο σαλόνι του, να κριτικάρει αυτούς τους παίχτες. Είναι πραγματικά, τώρα απλά, συγγνώμη που χτυπάει το τηλέφωνο, αλλά είναι κλίση από το εξωτερικό για κάποιο παίχτη που κοιτάμε. Εντάξει, θα πάρω μετά. Και γενικά είναι πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για όλα τα παιδιά. Εντάξει, λέμε αυτή τη στιγμή για τους ψηλούς, για τους προπονητές, για τα... σκέψου και το φροντιστή της ομάδας, έτσι, το Γιάννη τον Νικητάκη. Όλο τον εξοπλισμό. Ο οποίος έχει να κουβαλάει ρούχα για προπόνηση, για παιχνίδι, μπάλες, να τα πλένει και ξανά και ξανά και ξανά. Είναι γενικά μια πάρα πολύ κουραστική διαδικασία, η οποία είναι μέρος της δουλειάς μας, είναι κομμάτι της δουλειάς μας και είμαστε υποχρεωμένοι να συγκεντρωθούμε σε αυτό το πράγμα. Κότς, για να σας αφήσω μια τελευταία ερώτηση, μια που μας έπεσε ότι είναι και το τηλεφώνημα το εξωτερικό, να περιμένουμε κάτι, δηλαδή μέσα σε αυτές τις ημέρες, σε επόμενες μέρες, γιατί ήδη έχουν βγει κάποια ονόματα
έχουν δει το φως της δημοσιμότητας, όπως ο Μπρίστολ, όπως ο Μάρας. Περιμένουμε κάτι μέσα σε ημέρες για ενίσχυση της ομάδας με κάποιο παίχτη? Ναι, πιστεύω ότι περιμένουμε, αλλά το γραφείο τύπου της ομάδας, αυτά είμαι πάρα πολύ κάθετος, το γραφείο τύπου της ομάδας είναι υπεύθυνο για την οποιαδήποτε ανακοίνωση. Αλλά σίγουρα θα περιμένουμε κάτι, ναι, και ελπίζω ότι θα είναι και αυτό κάτι καλό. Θα είναι καλό. Εντάξει. Οκ, εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ομιλία. Να ευχηθώ πάλι καλή χρονιά. Έτσι, σε ένα προσωπικό στην οικογένειά σου, ό,τι καλύτερο. Καλή δύναμη στη δουλειά σας και σε όλους τους ακροατές σας. Καλή δύναμη και υγεία να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα, τον κύριο Κετσελίδη, που ας ελπίσουμε μετά να έχουμε και κάτι νεότερο θετικό όσον αφορά τον Άρη, γιατί ακούσατε και ο ίδιος τη μαζί όταν χτυπούσε το κινητό του ότι υπάρχει ένα τηλεφώνο το εξωτερικό. Ο κ. Κετσελίδης, ο οποίος, όπως είπε, ας πούμε για παράδειγμα για τον Pruitt, που προσπάθησε και βρήκε τις καλύτερες πληροφορίες για τον Αμερικανό, ο οποίος αγωνιζόταν στην Λιθουανία, που ο κ. Κετσελίδης ήταν στην Ζαλγκίρης, έτσι δούλεψε εκεί. Κατά ανάλογα, ας πούμε για παράδειγμα, ισχύει στη περίπτωση του Bristol, ο οποίος Μπρίστολ αγωνίστηκε στην Ουκρανία, και ο κ. Σελίδης είναι ο άνθρωπος ο οποίος συλλέγει πληροφορίες για τον Μπρίστολ. Έτσι, που είναι ένας παίκτης που υπάρχει μέσα στη λίστα. Έτσι, δεν είναι η βασική προτεραιότητα, είναι ένας παίκτης όμως που υπάρχει στη λίστα. Έτσι, όπως και ο Μάρας είναι ένας παίκτης επίσης που υπάρχει στη λίστα του Άρη, ο οποίος αγωνιζόταν στην Σολέ, παλιότερα έχει αγωνιστεί και στην Οξαρευκάδας, όπως και ο Μπρίστολ παλιότερα είχε παίξει στην Κηφισιά. Είναι παίκτες που ο Άρης σου κοιτάει. Έχουν κάποια στοιχεία που θέλει ο coach Γιαννάκης για την ομάδα. Ο ένας έχει κάποια στοιχεία διαφορετικά, θεωρώ, από τον άλλον. Δεν είναι το ίδιο παίκτης, είναι διαφορετικοί. Αν μπορούσε να μάθει, πιστεύω ότι θα μπορούσε να τους πάρει και τους δύο. Αλλά το θέμα είναι εδώ να πάρει έστω και τον έναν, γιατί το πρόβλημα το οικονομικό παραμένει μεγάλο. Έτσι, το πρόβλημα το οικονομικό παραμένει μεγάλο. Ακόμα και για να γίνει κάποια κίνηση υπάρχει θέμα, και αυτό προσπαθούν να λύσουν οι άνθρωποι του Άρη αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί πάλι κάποια βοήθεια εξωτερική, και σε αυτό αναφέρουμε φυσικά στον κύριο Πιάκη, τον οποίο ο Παναγιώτης Γιαννάκης τον ευχαρίστησε μετά το τέλος του αγώνα με τα Τρίκαλα. Και ο κύριος Πιάκης, ως συνήθως, δεν θέλει ποτέ αναφορά στο όνομά του, και παλιότερα γιατί ο κ. Πιάκης ανήκει στους ανθρώπους, τους ρομαντικούς, θα πω εγώ, Αριανούς, που βοηθάνε την ομάδα οποιοδήποτε είναι στην διοίκηση, οποιοδήποτε είναι προπονητής. Ανοίξει ένα γκρουπ τέτοιων ανθρώπων. Παλιότερα υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι, ο κ. Γεωργούλης, ο οποίος και αυτός επί σειρά τον βοηθούσε. Και ήταν μάλιστα και μαζί, πηγαίνανε και στα γήπεδα στο εξωτερικό. Ο κ. Πιάκης είναι αυτός ο οποίος τα τελευταία χρόνια βοηθάει. Σε πολύ μεγάλο, σε τεράστιο βαθμό. Ένας άνθρωπος χαμηλός τόνων, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορείς να κάνεις μια συζήτηση μαζί του, πολύ ωραία, μπασκετική, και για τον Άρη. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ρομαντικός, ο οποίος όποιος έρχεται στον Άρη, και ειδικά παίκτης παλιός του Άρη, όπως ο Παναγιώτης Γιαννάκης, υπάρχει ένας διαφορετικός σεβασμός απέναντί του και μια διαφορετική προσέγγιση και βοήθεια. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κοιτάει ότι είναι αυτό, είπε αυτό ο Λάσκαρης, έκανε εκείνο ο Λάσκαρης, έκανε εκείνο ο Αλβανίτης. Θα βοηθήσει όποτε μπορεί, έτσι και όποτε του ζητηθεί φυσικά. Και αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή βοηθάει οικονομικά την ομάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι. Αυτό μεν είναι καλό, θα πω εγώ, γιατί δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι ακόμα και τώρα γύρω από τον Άρη, οι οποίοι βοηθάν και στηρίζουν την προσπάθεια. Αλλά θα πω ότι είναι κακό, γιατί δεν θα έπρεπε να υπάρχει ο κύριος Πιάκης. Ο κύριος Πιάκης, όπως και ο κάθε κύριος Πιάκης, θα πρέπει να είναι κοντά στην ομάδα, να την αγαπάνε όπως θέλουν να την αγαπάνε, να βλέπουν τα γήπεδα, τα μάτς, να πηγαίνουν στο γήπεδο, να πηγαίνουν τα ταξίδια του, να στηρίζουν την ομάδα. Έτσι. Αλλά η ομάδα να έχει έναν ιδιοκτήτη, έναν επενδυτή, έναν άνθρωπο που να έχει λύσει τα οικονομικά προβλήματα της ομάδας και όχι να δημιουργεί ο ίδιος νέα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, ο κ. Σπάκης έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές και τις προηγούμενες διοικήσεις που ήταν διοικήσεις καθαρά διαχειριστών και είχαν να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά χρέη τα οποία δεν κανονίσαν, και αναφέρομαι κυρίως στη διοίκηση του Λευτέρη του Αρβανίτη, που ξέραμε όλοι ότι είναι μια διοίκηση διαχειριστών. Είναι μια διοίκηση η οποία ήξερε πόσα έσοδα θα πάρει
Και μια διοίκηση την οποία πάρα πολλές φυσικά φορές βοήθησε και ο Σπιάκης. Και επίσης και τότε δεν ήθελε να γράφει τίποτα. Και καλά κάνει ο άνθρωπος σε έναν βαθμό. Δεν θέλει να γράφει τίποτα για τον ίδιο. Γιατί δεν το κάνει για να δημοσιοποιηθεί το όνομά του. Το κάνει από την τρέλα του και την αγάπη του για τον Άρη. Όπως και τώρα. Απλά ο Παναγιώτης ένιωσε την ανάγκη να βγει να το πει δημόσια. Και, το, και στο παρελθόν έχει γίνει, αλλά δεν θέλει ο άνθρωπος, το ξέρω. Αλλά αυτό πρέπει απ' την άλλη. Απ' την άλλη δείχνει και το πρόβλημα του έντονου που υπάρχει στον Άρη. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ιδιοκτήτης, ο οποίος δεν μπορεί να προσφέρει. Και οι μέρες περνάνε. Ο κύριος Πλιάκης μπορεί να δώσει κάποια χρήματα τώρα να βοηθήσει την ομάδα, να πάρει ένα παίκτη, δύο παίκτες, ναι. Να καλύψει κάποιες τρέχουσες ανάγκες, ναι. Αλλά υπάρχουν χρέη τα οποία τρέχουν. Υπάρχουν χρέη, υπάρχουν τα. Οι παίκτες του 99 που τρέχουν, υπάρχουν οι προσφυγές οι περσινές, υπάρχει το θέμα του Μάρμπλ, του Καβαδά θα βγει σε λίγο. Οι πληρωμές των παίκτων που είναι αυτή τη στιγμή στην ομάδα, όλοι είναι πίσω οι παίκτες. Όλοι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τον κύριο Πιάκη να έρθει και να βοηθάει συνέχεια. Καλά κάνει και βοηθάει ο άνθρωπος και μακάρι να παίρνουν άλλοι 10, αλλά αυτό δεν είναι λύση, ρε παιδιά. Δεν πρέπει να χαροποιεί. Μάλλον να τον χαροποιεί τον Αριανό ή τον Παοξή, οποιονδήποτε, ότι υπάρχουν άνθρωποι δίπλα στην ομάδα που βοηθάνε, ναι. Αλλά να λέει, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να λένε μακάρι να υπήρχαν 10 να βοηθήσουν τώρα, γιατί να βοηθήσουν τώρα, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει επενδυτής, δεν υπάρχει ιδιοκτήτης. Εδώ και 3 χρόνια δεν υπάρχει ιδιοκτήτης στον Άρη. Γιατί πρέπει να υπάρχουν 10 στον κύριο Πιάκη να βάζουν τα χρήματά του και να βοηθάνε και να καλύπτουν τι. Αν είναι έτσι, να κάνουμε μια διοίκηση πάλι διαχειριστών. Και να βάζουν αυτά τα λεφτά αυτοί οι άνθρωποι, να βοηθάνε όποτε ζητηθεί και τα ξέρουμε και που είναι οι μετοχές και τα πάντα όλα. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή αυτό το πράγμα. Και ξαναλέω, ο κ. Πιάκης το κάνει από την αγνή του αγάπη για τον Άρη, γιατί τον ξέρω προσωπικά τον κ. Πιάκη. Όπως και όλους αυτούς τους άνθρωπους που βοηθάνε ρομαντικά αγνά την ομάδα. Έχοντας μια οικονομική επιφάνεια, μια οικονομική δυνατότητα σημαντική, βοηθάνε όσο μπορούν. Οι άνθρωποι, έτσι. Και το κάνουν από μόνοι τους. Αλλά δεν πρέπει να είναι αυτό η χαρά μας. Η χαρά του κάθε φίλου, ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που βοηθάνε. Γιατί αυτό δεν είναι μια δύσκολη στιγμή η οποία θα λυθεί σε ένα μήνα. Αυτό το πρόβλημα του Άρη τρέχει εδώ και 1,5 χρόνο. Εδώ και 1,5 χρόνο τρέχει αυτό το πρόβλημα του Άρη. Και θα συνεχίσει να τρέχει το πρόβλημα του Άρη. Και όσοι παράγοντες να έρθουν γύρω στον Άρη και να βοηθάνε έτσι οικονομικά, δεν είναι το θέμα αν δεν λυθεί το διοικητικό πρόβλημα και το μετοχικό. Δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι. Όσο και κάποιοι να θέλουν να το παρουσιάσουν σαν μια ιδανική λύση. Δεν είναι λύση αυτή, παιδιά. Δεν είναι λύση να υπάρχουν 10 άνθρωποι να βάζουν λεφτά και να υπάρχει ένας ιδιοκτήτης ο οποίος να έχει τις μετοχές και να προχωράμε έτσι. Και αν αυτοί οι άνθρωποι σταματήσουν να δίνουν λεφτά, τι κάνουμε? Πρέπει να δίνουν επαόριστο, να πατάνε κάποιοι πάνω στην αγάπη τους. Πρέπει να βρεθεί λύση διοικητική οικονομική στον Άρη. Ξεκάθαρα πράγματα. Μπήκαμε στο 18, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και ξανά χθες υπήρχε μια δημοσίευση, αντεβάτο και ο Γκυλμάζ, που ουσιαστικά μέσα σε αυτά τα αποσταρίσματα εκεί με τον κύριο Κολοβέτσιο, με τους συνομιλίες Μαριανούς, ουσιαστικά λέει ότι περιμένουμε το Λάσκαρη να έρθει στην Κωνσταντινούπολη να υπογράψει. Και σε αυτό το κομμάτι ακόμα η ΚΑΕ της υγεία χθείως. Τίποτα. Βγαίνει ο άλλος σε κατηγορία, σου λέει ότι δεν έρχεσαι να υπογράψει, να σου δώσω λεφτά. Και δεν υπάρχει τίποτα, καμία αντίδραση. Καμία αντίδραση. Φτάσαμε 18. Μπήκαμε Γενάρη. Πλησιάζει η υπόθεση του Μάρμπλ. Μακάρι να βρεθεί λύση. Αυτά ήταν πολύ για τον Άρη. Γιατί άκουσα τη δηλώση του Παναγιώτη Γιαννάκη φυσικά. Και διάβασα και πολλά σχόλια και μίλησα με πολλούς φίλους του Άρη για το θέμα του κύριου Πιάκη και τον κύριο Πιάκη. Έτσι, και πραγματικά το ξαναλέω, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αγνός, αριανός, άνθρωπος που στηρίζει οποιαδήποτε όσα δεν γίνεται. Έτσι, δεν λέει ότι δεν μου αρέσουν τα μούτρα του ενός ή τα μούτρα του Άρου. Κοιτάει τον Άρη
και βοηθάει οποιονδήποτε είναι εκεί. Γιατί βοηθάει τον Άρη, δεν βοηθάει τον άνθρωπο που είναι εκεί. Βοηθάει το σύλλογο, την ομάδα που αγαπάει. Αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνει σημαία. Υπάρχει ένας ιδιοκτήτης. Αυτός ο ιδιοκτήτης πρέπει να βρει λύση. Υπάρχουν χρέη που τρέχουν, υπάρχουν υποχρεώσεις. Αυτός ο ιδιοκτήτης λοιπόν πρέπει να βρει λύση. Πρέπει να βρει οικονομική λύση για να φέρει στο Γιαννάκη παίκτης που θέλει. Για να ενισχυθεί η ομάδα. Υποτίθεται ότι υπάρχει ένα project. Ο Γιαννάκης σε τελευταίες δηλώσεις και συνεντεύξεις είπε ότι τα βρήκα χειρότερα από ό,τι περίμενα. Φανταστείτε δηλαδή. Και φτάσαμε 18 και δεν έχει γίνει τίποτα. Τίποτα δεν έχει γίνει. Και ακόμα περιμένουμε. Θέλω να δω πότε θα ξανακούσουμε τη λέξη όλεθρο. Όταν θα υπάρξει μια πρόταση μαζί με τον Άρη, πότε θα ακουστεί η λέξη όλεθρο, όπως ακούστηκε πριν μερικούς μήνες. Τον κύριο Παπαγυριακή. Τίποτα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο φίλος ο 400 δεν διευκρινίζει για το προηγούμενο και τον κύριο Σερελή για Θεσσαλονίκη. Δεν το λέω για τον Άρη. Λέω ο Γιαννάκης κατά 90% θα μείνει για 5 χρόνια. Φίλε μου, ο Γιαννάκης, επειδή το έχω πει και κάποιοι φίλοι του Άρη με έχουν κατηγορήσει κιόλας για διάφορα σχόλια, ένα σχολείο μου παλιότερα στο Λαμπαουτάρης. Εγώ με τον Γιαννάκη έχω μια ιδιαίτερη συναισθηματική, αν θέλεις, φόρτιση. Γιατί με τον Γιαννάκη έζησα το 2005 το χρυσό στο Βελιγράδι, έτσι ως απεσταλμένος, και έζησα και το 2006 ως απεσταλμένος επίσης όλο το έπος της Ιαπωνίας. Δεν βάζω τον Άρη και τον Αυτοκράτορα, αυτό το αφήνω στην άκρη. Αυτό το αφήνω στην άκρη. Προπονητικά, έτσι έχω ζήσει με τον Γιαννάκη τις δύο μεγάλες επιτυχίες. Του Γιαννάκη σαν προπονητή, με την Εθνική, έτσι και ήμουν τυχερός μέσω αυτής της δουλειάς να είμαι εκεί. Και το 5, αλλά κυρίως το 6. Στο παγκόσμιο της Ιαπωνίας. Μακάρι να έχει τη σωστή υποδομή ο Γιαννάκη, το σωστό προγραμματισμό, τη σωστά εργαλεία, σωστή βοήθεια. Να κάνει σωστά τη δουλειά του και να μείνει 5 χρόνια. Κανείς δεν είπε το αντίθετο. Αλλά πρέπει σε έναν προπονητή, ο οποίος δεν μπορεί να είναι αυτός ο προπονητής, να του παρέχει τα εργαλεία που θέλει, ώστε να δουλέψει και αναλόγως να κρυθεί. Ή ότι πέτυχε ή ότι απέτυχε. Αλλά πρώτα δώσ' του τα εργαλεία. Για να γίνει. Τώρα αν θα μείνει για 5 χρόνια, για 6, για 10 δεν το ξέρω φίλε μου. Πραγματικά δεν το ξέρω. Γιατί ήδη, και θα κλείσουμε λίγο να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, ήδη γράφτηκε ότι υπήρχε επαφή ανθρώπων της διοίκησης με άλλο προπονητή. Ότι έγινε επαφή μελών της διοίκησης με άλλο προπονητή. Γράφτηκε, συνάρισες. Η διοίκηση δηλαδή τώρα η οποία έκανε το ίδιο με τον Πρίφτη, όταν πριν τελειώσει τον Πρίφτη μιλούσε με τον Γιαννάκη, κάνει το ίδιο τώρα στο Γιαννάκη. Εφόσον ισχύει το δημοσίευμα που δεν έχω λόγο, δεν βγήκε καμία διάψευση. Υπήρχε δηλαδή ήδη με προπονητή. Τραβαίνεις τώρα δηλαδή ότι δεν είναι θέμα να θέλει ο Γιαννάκης. Εδώ είναι τόσο μπερδεμένο το καθεστώς στον Άρη που ποιος παίρνει αποφάσεις και ποιος μιλάει και ποιος. Υπάρχει κάποιος. Ποιοι αποτελούν τη διοίκηση αυτή τη στιγμή στον Άρη? Ο Μάνος Λάσσαρης και ο Θωμάς Νικολός. Αυτοί οι δύο είναι. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος. Αντί ο κύριος Παπαγκυριάκης, ο οποίος τελευταία πάλι φαίνεται να ενεργοποιείται. Μεγάλο ερώτημα, μεγάλο θέμα είναι αυτό. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό διαμυστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για να κλείσουμε και την εκπομπή. Έτσι σιγά σιγά. Αυτά ασχοληθήκαμε και με τον Άρη. Πάμε σε ένα μικρό διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ασχοληθήκαμε αρκετά σήμερα με Α1, με ΠΑΟΚ Άρη, Λαύριο και τα σχετικά. Θα ασχοληθούμε πολύ περισσότερο τις επόμενες ημέρες και με το ντέρμπι του Ηρακλή, με το Περιστέρι. Βεβαίως. Το Σάββατο στις 6. Ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό που πρέπει να βρεθεί ο κόσμος του Ηρακλή να γεμίσει, εννοείται, το Ιβανόφιο. Έτσι, ένα παιχνίδι που δεν δίνει πρωτιά στον Ηρακλή, απλά μειώνει σίγουρα τη διαφορά με το Περιστέρι στην μία νίκη και βάζει τον Ηρακλή πλέον σε πιο σταθερή βάση
για τη δεύτερη θέση και παλεύει για την πρώτη. Και είναι έτσι. Μια νίκη η οποία όχι να ρεφάρει την ήττα από τη Δόξα Λευκάδας, okay, αλλά σε κάθε περίπτωση να... Ναι, δεν το λες ρεφάρει γιατί ο Ηρακλής... Να ξεπεριστέρει να ήττητο και ο Ηρακλής θα πρέπει να είναι εκεί κοντά. Απλά δεν δίνει τη δυνατότητα στο Περιστέρι να φύγει τρεις νίκες μπροστά και ουσιαστικά να ξεκαθαρίσει πολύ γρήγορα, μάλλον να αποκτήσει προβάδισμα σημαντικό το Περιστέρι για την άνοδο απευθείας. Εντάξει, ενώ άμα είναι στη μία νίκη και ένα στραβοπάτημα να κάνει το Περιστέρι, μπορεί να κλείσει να το κονταληφθεί. Έτσι, γιατί εντάξει, είναι μαραθώνες, δεν νομίζω ότι μπορεί μια ομάδα να μην κάνει στραβοπατήματα. Κάπου θα κάνεις. Δεν γίνεται δηλαδή να το πάει σε ρίο το Περιστέρι έτσι. Και επίσης είναι καλό, αν το κάνεις, να το κάνεις νωρίς σεζόν και έτσι κάπου θα κάνει. Το θέμα είναι ότι πέρα από αυτό, ο Ηρακλής θα μείνει και ζωντανός αν κατευχή όλα πάνε καλά και η διαφορά μείνει στη μία νίκη. Mm-hmm. Να πάει εκεί μέσα για να δει και να πάρει το πλεονέκτημα. Έτσι δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι του Ηρακλή. Θα ασχοληθούμε και με αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Ναι, ναι. Champions League δεν έχει αυτήν την εβδομάδα, ούτε αυτήν την εβδομάδα. Έτσι, το... Ναι, έχει την άλλη. Το Champions League επιστρέφει την άλλη εβδομάδα. Έχει κανονικά EuroCup και Ευρωλίγκα. NBA δεν σταμάτησε ποτέ. Το NBA φυσικά έτσι. Δεν σταμάτησε ποτέ. Δεν σταμάτησε. Και βέβαια αυτό που πραγματικά είναι συγκλονιστικό και νομίζω ότι έχει συγκλονίσει όχι εμάς. Το NBA ολόκληρο έχει συγκλονίσει. Το τι γίνεται με τον Αντετοκούμπο που πάει από Έλληνες. Ναι. Άμα δείτε παιδιά το βίντεο που κυκλοφορεί, το ανεβάζω νομίζω και Milwaukee Bucks, με την κερκίδα των Ελλήνων στο Τόροντο, στο παιχνίδι το Raptors με τους Bucks. Που στο Τόροντο κιόλας υπάρχει μεγάλη ελληνική κοινότητα. Ναι, ο Ντερόζαν εντάξει έκανε εκπληκτικό παιχνίδι 52 πόντους, 8 rebound και έδισε μόνο ουσιαστικά. Άμα δείτε παιδιά τι κερκίδα έχει για το κούμπο, που δεν είναι Bucks τα παιδιά και οι Έλληνες, είναι Έλληνες. Έτσι με σημαίνει, δηλαδή υπάρχει ένα βίντεο που πάει ότι το κούμπο τον έχουν ενημερώσει προφανώς, γιατί αυτό δεν έχει γίνει μόνο εκεί, έχει γίνει παντού. Στη Βοστόνη, επίσης, όταν πήγε να παίξει με τους Celtics, ο Αντετοκούμπο είχε μια κερκίδα 1000 άτομα. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων, οι οποίοι τον περιμένουν. Του δώσαν μάλιστα και βασιλόπιτα, του δώσαν και μια γραβάτα, του δώσαν και μια μπλούζα εκεί που είχαν ετοιμάσει εκεί η κοινότητα. Γιατί οι περισσότεροι, όπως είπες, ήταν από το Τορόντο, από την κοινότητα την ελληνική στο Τορόντο, που είναι σημαντική. Ο Καναδάς έχει αρκετούς Έλληνες. Έτσι. Και ο ίδιος πραγματικά όταν μπαίνει και βλέπει τόσο κόσμο είναι χαμένος. Δεν ξέρει τι να κάνει γιατί είναι πριν το μάτς. Δεν μπορεί να πάει έξω να μιλήσει με όλους γιατί είναι πριν το μάτς. Ναι. Αυτός πρέπει να πάει στα αποδυτήρια να κάνει να γίνει το briefing να μην να κάνει shoot. Έτσι δεν μπορεί. Γιατί άμα πας να περάσει από όλους να γράψει ένα αυτόγραφο, μια φωτογραφία, θα κάνει δύο ώρες. Ναι. Και ενώ τον βλέπεις ότι παγώνει στην αρχή και μετά από την έκπληξή του θέλει να πάει κοντά στον κόσμο, να βγει μια φωτογραφία, ένα αυτόγραφο να υπογράψει κάτι. Γιατί όλοι αυτό περιμένουν, έτσι. Ναι, πρέπει να φύγει. Και άνθρωπος, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάθεται, του λέει κάποια πράγματα, του λέει χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Τον αποθεώνουν, MVP φωνάζουν. Και υπογράφει απλά κάποια αυτόγραφα από φωτογραφίες που είναι έτοιμα. Δηλαδή είναι έτοιμες φωτογραφίες και αυτός απλά υπογράφει εκεί, ξέρω εγώ, όσα προλαβαίνει. Γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλος ο αριθμός. Και νομίζω ότι και το NBA, οι άνθρωποι του NBA έχουν πάθει πλάκα. Δηλαδή έχουμε πάντα παίκτες εκτός Αμερικής, με μεγάλες κοινότητες στην Αμερική, έτσι. Αλλά αυτό που γίνεται με το κούμπο δεν έχει γίνει για κανέναν άλλο. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι και η Αργεντίνη για τον Τζινόμπιλ π.χ. να είχαν τέτοια τρέλα. Η Ιταλία, ας πούμε, όταν ξεκίνησε να πηγαίνει η φουρνιά των Ιταλών. Οι Ισπανοί και πάλι όχι τόσο πολύ έντονα. Μπορεί να ήταν πολύ Ισπανοί στο γήπεδο, αλλά δεν ήταν σε τέτοιο έντονο βαθμό. Καταλαβαίνεις. Όταν πηγαίνει ο Γκασόλ. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Δηλαδή, αυτό που γίνεται με το κούμπο δεν γίνεται με κανέναν άλλο. Ούτε ας πούμε ο Νενέ που είναι Βραζιλιάνος, ρε παιδί μου. Που συνήθως στην Αμερική έχει μεγάλες λατινόφωνες, ξέρω εγώ. Είναι Λατίνοι οι κοινότητες στις μεγάλες πόλεις. Έτσι. Ή θα είναι ας πούμε Ιταλοί. Βλέπεις αυτό που γίνεται με το κούμπο σε όποια πόλη και να πάει. Σε όποια πόλη και να πάει το κούμπο έχει. Τρελή ελληνική παρουσία. Ναι, ναι. Είτε από την ναι, πόλη ναι. τη συγκεκριμένη, που αυτό δείχνει και το πόσο τελικά πολύ μεγαλύτερο είναι ο αριθμός των Ελλήνων στην Αμερική, από όσο ίσως να φανταζόμαστε, Νίκο. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα με το μύθο ότι είμαστε 10 εκατομμύρια εδώ και 10 έξω. Ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια είναι στην Αμερική, 1 εκατομμύριο στην Αμερική, 5 στη Γερμανία, 1,5 στην Αυστραλία και πάει λέγοντας. Μάλλον στην Αμερική μου φαίνεται ότι είναι πολύ μεγαλύτερο ο αριθμός των Ελλήνων. Μπορεί. Που πάει. Έτσι και πραγματικά, παιδιά, αξίζει να το κάνετε μια αναζήτηση στο YouTube. Υπάρχει το βιντεάκι και όλα τα
ειδησιογραφικά site το έχουν ανεβάσει και να δώσει εκεί πόσο είναι, δεν ξέρω, 3-4 λεπτά. Δηλαδή πραγματικά και το παιδί φαίνεται πόσο ξαφνιασμένο είναι και πόσο νιώθει πάνω από ένα τεράστιο βάρος της Ελλάδας. Γιατί καλώς ή κακώς η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει ακουστεί στο εξωτερικό για πολύ αρνητικά πράγματα και ο Αντετοκούνμπο, δεν βάζω το τι έγινε με το καλό και με την εθνική, το αφήνω, είναι πρεσβευτής της Ελλάδας αυτή τη στιγμή και ενώνει τους Έλληνες στο εξωτερικό και κυρίως στην Αμερική. Έτσι, ναι. Και όπου και να πάει, δηλαδή εγώ πιστεύω και στο Λονδίνο είχαν πάει, νομίζω, οι Bucks, είχαν πάει νομίζω στο Λονδίνο. Θα σε γελάσω, πέρσι. Δεν είμαι πάλι σίγουρο. Είχε. Δηλαδή όπου και να πάει, είναι το project του NBA αυτή τη στιγμή, να το κουμπώ. Και φαίνεται τα συμβόλαια που κάνει με τις εταιρείες, φαίνεται όλος ο κόσμος, όλοι δηλαδή, ρωτάνε τον Λεμπρόν, ο Λεμπρόν μιλάει για αυτόν, ο Ντουράν μιλάει για αυτόν, όλοι μιλάνε για τον Αντετοκούνμπο. Έτσι. Και είναι και το story που έχει από πίσω, το οποίο φυσικά. Άνα, μπράβο, και αυτό παίζει πολύ. Το πάτημα για κάτι παραπάνω. Και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και το story του και ό,τι κάνει. Δηλαδή και το καλοκαίρι που έρχεται στην Ελλάδα και παίζει μπάσκετ και όλα αυτά. Όλα αυτά οι Αμερικανοί τα λατρεύουν. Ναι, ναι. Όλη αυτή την ιστορία, το ταξίδι, την ιστορία, τον background που έχει κάθε αθλητής. Το λατρεύουν. Αν φτάσει εκεί που είναι να φτάσει μπασκετικά, δηλαδή ακόμα και στην κορυφή και με πρωταθλήματα και να μπει, ξέρω εγώ, σε πολύ μεγάλες λίστες μέσα, νομίζω ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα δούμε η ζωή του να γίνεται και ταινία. Χωρίς αυγόλια. Αν όλα πάνε. Χωρίς αυγόλια, ναι. Όπως δείχνουν ότι θα πάνε μπασκετικά, έτσι. Δεν ξέρουμε. Γιατί δεν μπορούμε να διαβάσουμε το πολύ μέλλον. Πολύ διαφορετική, ναι. Και άμα γίνει αυτό που λέμε όλοι και ευχόμαστε όλοι να γίνει και αυτό που φαίνεται, Νίκο, φαίνεται ότι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, άμα βάλεις την βελτίωση του χρόνο με χρόνο στο NBA, και ακόμα είναι μικρός. Άμα βάλεις όμως τη βελτίωση του κάθε χρόνο, είναι βελτιωμένος. Κάθε χρόνο. Έτσι. Κάθε χρόνο τα νούμερα του αυξάνονται. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι. Δηλαδή, ένας που το έκανε αυτό και έχει σπάσει όλα τα κοντέρ είναι ο Λεμπρόν. Mm-hmm. Που κάθε χρόνο ο Λεμπρόν είχε αυξημένα νούμερα. Κάθε χρόνο. Και δείχνει και αγωνιστική βελτίωση σε αγωνιστικά πράγματα. Έτσι, το σουτ, το ένα, το άλλο. Δηλαδή, κάθε χρόνο ο Λεμπρόν ήταν καλύτερος. Έτσι. Ο προηγούμενος που μου έρχεται στο μυαλό, π.χ. που το έκανε αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό και βαθμό, ήταν ο Τζόρνταν. Άλλος ήταν ο Τζόρνταν όταν βγήκε από το κολέγιο. Και πτή από κολέγιο, δυνατό έτσι, δεν βγήκε από κανένα έτσι. Τυχαίο κολέγιο. Και πώς ήταν στο NBA. Απλά ο Αντετοκούνμπο, η ιστορία του έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω αυτή γιατί είναι που κάνει τη διαφορά. Ναι, αυτή γιατί είναι που δεν πήγε ποτέ σε κολέγιο, έπαιζε στην Α2 Ελλάδας. Έτσι, όπως ο μύθος του Νοβίτσι που χτίστηκε από την Α2 Γερμανίας, από τη Βούλσμπουργκ, έφτασε να παίζει στο NBA και να είναι ο Νοβίτσι. Γιατί αυτό είναι η ιστορία του Ντίρκ. Έτσι. Και πήγαν να το κάνουν και φέτος, πάνε να γίνει και το ίδιο με τον Φιλανδό. Τον Μαρκάνεν. Το Μαρκάνεν που και αυτός έπαιζε, ξέρω εγώ, σε μια εκεί που στείλανε την ομάδα του και πήγε κατευθείαν NBA. Κάτι ανάλογο, αλλά σε πιο έντονο βαθμό είναι και το Αντετοκούνμπο. Σε πολύ πιο έντονο βαθμό. Αλλά νομίζω πραγματικά ότι είναι ένα φαινόμενο αυτή τη στιγμή το Αντετοκούνμπο στο NBA. Όχι μόνο αγωνιστικά, το εξαγωνιστικά είναι αυτό που τραβάει τους Αμερικάνους. Γιατί δεν έχουν συνηθίσει αυτοί το να βλέπουν τώρα, ξέρω εγώ, 1.000-2.000 Έλληνες, δύο ώρες πριν το μάτς, να είναι μέσα στο γήπεδο. Όταν τη φορά στη Βοστόνη δεν είχε γίνει το. Που χορεύανε στο. Ναι, σετάκι. Στο ημίχρονο πάλι, σετάκι. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό δείχνει το πόσο το NBA σου λέει. Πέρα ότι είναι αγοραστικό κοινό, αλλά να σου πω κάτι. Το ελληνικό αγοραστικό κοινό δεν είναι τόσο μεγάλο όσο το λατινοαμερικάνικο ή το ιταλικό ή το ισπανικό, το ισπανόφωνο. Έτσι, αλλά βλέπεις πόσο διαφορά κάνει. Δηλαδή τώρα αυτή στο Τωρόντο, αυτός που πάει στο Τωρόντο 20 χρόνια και βλέπει τους Ράπτορς. Έτσι, πήγε χθες. Να κάτσει να πάρει την πύρα και ξαφνικά. Και εκεί 2.000 Έλληνες με σημαίες ελληνικές, με πανί, πανό, Αντετοκούνμπο. Δεν θα πάτε λίγο σοκ αυτός. Ναι, βέβαια. Και βέβαια σε όλο το μάτι δεν θα μάτζε να φωνάζουν. Και το Τωρόντο έχει και δυνατή έδρα, έτσι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι ο Βοράς το σύνθημά τους. Δεν είναι δηλαδή καμιά έδρα Clippers, ξέρω εγώ, Utah Jazz ή ξέρω εγώ καμιά άλλη χειροκρότημα. Είναι λίγο τρελή εκεί οι Καναδοί. Γιατί να. Το έχουν και αυτό ότι είναι ο Καναδάς, με τη μοναδική ομάδα του Καναδά, εκπροσωπούν τον Καναδά. Έτσι. Και πήγαν εκεί οι τρελοί Έλληνες. Οι τρελοί αυτοί. Έτσι. Αντετοκούνμπο έχασε βέβαια στο αγωνιστικό. Εντάξει. Θα έχουμε και επιστροφή Αϊζέια σήμερα, να κάνω λάθος. Ναι. Σήμερα και το βράδυ. Σήμερα το βράδυ. Σήμερα, και αύριο παίζει, είναι το Boston Cavaliers. Αύριο μεθαύριο. Νομίζω ότι είναι. Σήμερα παίζει στο Portland. Σίγουρα. Ναι, Portland παίζει σήμερα. Σήμερα παίζει Portland. Πάντως είναι το γεγονός. Στο NBA αυτή τη στιγμή αυτό είναι το πολύ μεγάλο γεγονός. Η επιστροφή του. Αύριο είναι.
Πέμπτη. Πέμπτη προς Παρασκευή είναι. Σωστά. Η επιστροφή του Isaiah Thomas όχι μόνο στους Cleveland Cavaliers, γιατί δεν έπαιξε ποτέ. Τώρα κάνει τεμπούτο. Ναι, τώρα κάνει τεμπούτο. Η επιστροφή του στη Βοστόνη. Ναι, βέβαια. Με βάση αυτό που λέγαμε πριν, την ιστορία που υπάρχει από πέρσι με τον Isaiah Thomas, έτσι με το θάνατο της αδελφής του, το πώς έπαιξε και τα σχετικά, με το τι έγινε το καλοκαίρι, που ουσιαστικά η Βοστόνη τον άδειασε τον Isaiah Thomas. Νομίζω θα χειροκροτηθεί φίλος στο γήπεδο. Ο Thomas δήλωσε ότι περιμένω, λέει, μια πολύ καλή υποδοχή, γιατί λέει: εγώ έγραψα την ομάδα. Το καλό που του θέλω, λέει, να με υποδεχτούν καλά. Έτσι είπε ο Άιζαία Τόμας. Το καλό που του θέλω, γιατί εγώ σαν την καρδιά μου, λέει, για την ομάδα. Ναι. Γιατί το ρωτήσαν τι υποδοχή περιμένει. Και εγώ νομίζω, φίλε, ότι. Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι Celtic και με βάση τη λογική το πώς πιστεύω ότι αντιμετωπίζονται την νοοτροπία έχει ο παδό ο Celtic, ο φίλο των Celtic, όπω δεν πέστω, νομίζω εγώ θα χειροκροτηθεί. Έτσι, γιατί ο κόσμος μπορεί να συμφωνεί μεταγενέστερα με την επιλογή του Ντάνι Έιντς να τον διώξει να πάρει τον Καϊλ Ίρβινγκ, ο οποίος είναι ο ηγέτης αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είναι ο Ίρβινγκ, οκ. Έτσι, αλλά και αυτός δεν μπορεί και να ξεχάσει τι έκανε πέρσι. Ναι. Η αδελφή του είχε πεθάνει και ο άνθρωπος, αντί να πάει να είναι κοντά στην οικογένειά του και να είναι εκεί, έκατσε να παίξει. Mm-hmm. Και έπαιζε και τραυματίες στο τέλος. Ναι, ναι. Και χάρη σε αυτόν, σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ήταν πέτσι το σκόρερ, η Βοστόνη πήρε την πρώτη θέση στην Ανατολή μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Δηλαδή, όλα αυτά δεν νομίζω ότι ξεχνιούνται. Θα τον δούμε, λίγο σήμερα σε τι φάση είναι με το Portland. Ναι. Και φυσικά εννοώ θα τον δούμε και την Πέμπτη το βράδυ. Εντάξει, δεν χάνεται. Δεν χάνεται αυτό. Δεν χάνεται λοιπόν, αυτά. Νομίζω η εκπομπή ήταν πολύ γεμάτη σήμερα. Είχαμε και πολλή συμμετοχή από εσάς και αυτό μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενος. Λοιπόν, αύριο ξανά το ραντεβού εδώ στις 8. Πιθανόν και με περισσότερο Ηρακλή εν ώψη του αγώνα με το Περιστέρι. Μένει το συντονισμένο στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Θανάσης Κυλώνης, αν δεν κάνω λάθος, solo, γιατί ήταν εδώ στην Άλφος πριν για το All About Aris. Οπότε. Σοβαρά, δεν μου το πέρασε. Νομίζω να είναι εδώ και για βράδυ. Άρα δεν μου το πέρασε. Θα πρέπει να πάρω να βγω τώρα να πάρω εισιτήριο. Παπαδόπουλε, που ακούς. Πρέπει να βγω να πάρω εισιτήριο τώρα, δηλαδή. Δεν μπορεί να στείλει ένα μήνυμα. Με χαιρέτησε το απόγευμα. Μου λέει φεύγω. Που ήμουν και εγώ εδώ για δουλειά, μου λέει φεύγω. Εντάξει. Λοιπόν, μένει το συντονισμένο στο Λίμπερο. Εμείς ξανά εδώ αύριο στις 8. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Στην ημέρα σας.